Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επί του πιεστηρίου και απόψε, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου. Μπορεί να είμαστε παραμονές Χριστουγέννου, αλλά είμαστε σε επάλξεις. Ο Μάκης Κουρής απουσιάζει σήμερα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι στην τελική ευθεία για το κλείσιμο της εφημερίδας Το Παρόν. Πάμε όμως να δούμε τι έχει η σημερινή ατζέντα, γιατί μπορεί να είμαστε παραμονή Χριστουγέννων, αλλά εξελίξεις δεν σταματούν. Μάλιστα, σήμερα, με αφορμή και τόσα, είχαν προηγηθεί και την ένταση με την Τουρκία. Τουλάχιστον από το Υπουργείο Εξωτερικών χαμήλωσαν τους τόνους. Τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται και από τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γιώργου Κατρούγκαλου, όπου ουσιαστικά πέφτουν οι τόνοι και όχι σε κλιμάκωση της πολεμικής ρητορικής. Ενώ τα προηγούμενα 24 ώρα, ουσιαστικά μόλις εχθές και προχθές, ο κύριος Καμένος είχε πει ότι αν η Τουρκία κουνηθεί έστω και ένα χιλιοστό θα συντριβεί, αλλά και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Αποστολάκης, έκανε λόγο περί συντριβής βραχονισίδων εάν αυτές καταληφθούν, ο Γιώργος Κατρούγκαλος σήμερα επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να επενδύει σε κλιμάκωση της φραστικής και πολεμικής ρητορικής. Πρέπει να σημειώσουμε ότι έδωσαν το παρόν οι εκπρόσωποι ουσιαστικά όλων των κομμάτων. Υπήρχε τουλάχιστον από όσο ενημερώνομαι και έτσι λέει και το ρεπορτάζ από το παρασκήνιο, υπήρχε μια σύμπνοια προς αυτή την κατεύθυνση να χαμηλώσουν οι τόνοι. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο Βελιγράδι. Για ακόμα μια φορά αναφέρθηκε στη συμφωνία των Πρεσπών και ουσιαστικά τι είπε, ότι οι Πρέσπες μας φέρνουν πιο κοντά. Έκανε λόγο ουσιαστικά για τριμερή μεταξύ της Σερβίας, της Ελλάδας και των Σκοπίων, ώστε να έρθουν πιο κοντά, να υπογραφούν εμπορικές συνθήκες και να ομαλοποιηθεί περαιτέρω η κατάσταση. Την ίδια ώρα, μιας και λέμε όμως για τις Πρέσπες, με αφορμή και την τριμερή και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα εκεί, πρέπει να πούμε ότι η Ρωσία και σήμερα επιμένει στα περί εξαγοράς βουλευτών στα Σκόπια για να κλείσει η συμφωνία, ρίχνοντας τα βέλη της ουσιαστικά προς την αμερικάνικη πλευρά. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών επικρίνει με ανακοίνωσή του τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Αμερικανός Υφυπουργός Εξωτερικών Τζον Σάλιβαν στα Σκόπια στις 18 Δεκεμβρίου, όταν υποστήριξε ότι η Ρωσία εμποδίζει την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Η Μόσχα ουσιαστικά καταγγέλει ότι η Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες του ΝΑΤΟ άσκησαν αθέμητες πιέσεις για την υπερψήφιση των συνταγματικών τροπολογιών τις προηγούμενες μέρες. Θα δούμε πώς θα κλιμακωθεί όλη αυτή η κατάσταση, πώς θα εξελιχθεί. Την ίδια ώρα όμως, 22 Μητροπολίτες, ειδικά από την Βόρεια Ελλάδα, με κοινή τους ανακοίνωση, στέκονται απέναντι στη συμφωνία και όπως αντιλαμβάνεται κανείς, η πίεση αυτή πάει ουσιαστικά προς τους βουλευτές, τους τοπικούς που εκλέγονται στις μητροπόλεις τους, στις περιφέρειές τους και βέβαια και προς τα κόμματα. Εδώ πλέον το ερώτημα είναι, συγκεντρώνει ή όχι η κυβέρνηση τους 151 όταν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών προς ψήφιση στο Σκοπιανό. Την ίδια ώρα, τελευταία μέρα ουσιαστικά σήμερα του Κοινοβουλίου, γιατί όπως είπαμε είμαστε σε ρυθμούς εορταστικούς, οι 22 τροπολογίες τελικά ψηφίστηκαν. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Βούτσης άφησε χθες ουσιαστικά ανοιχτό το παράθυρο να πει ότι ακόμα και αν χρειαστεί και μετά τα Χριστούγεννα την επόμενη εβδομάδα να λειτουργήσει η Βουλή για να είναι πιο σωστή η λειτουργία και πιο ομαλά να κινηθούν όσον αφορά αυτή με τις τροπολογίες της 22, αυτή η σκούπα που γίνεται, τελικά ψηφίστηκαν σήμερα με μιας και ουσιαστικά η κυβέρνηση συνεχίζει τις παροχές. Και μέσα σε όλα αυτά, παραμονή Χριστουγέννων, ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και τυπικά τον υποψήφιό του για το Δήμο της Αθήνας. Είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος, είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, όπου από εδώ και πέρα μπαίνει στη μάχη απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη και τον Παύλο Γερουλάνο. Λοιπόν, αυτά έχει η ατζέντα και έχει και πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Δίπλωμα ακριβώς είναι ο Εμίλιος Περδικάρης, καλός συνάδελφος πολιτικός συντάκτης. Καλησπέρα, Εμίλιε. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πολλά για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ. Μαζί μας είναι ο κύριος Παύλος Ραβάνης. Καλησπέρα. Είναι πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Και ο κύριος Αναστάσιος Ανδρέας Καλλιγάς, οικονομολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σε λίγο θα είναι και δύο ακόμα συνάδελφοι. Έρχονται απευθείας από τις εφημερίδες, ο κύριος Ραπανάκης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Σε λίγα λεπτά θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, πρωτού έρθουμε στα της αγοράς, γιατί ξέρετε, μπορεί να όλα να κινούνται γύρω από την πολιτική και το τι γίνεται, αλλά η ουσία είναι στην αγορά, γιατί είναι από κάτω προς τα πάνω και ο κόσμος τη λέει όλα αυτά. Εμίλιε, τελικά φαίνεται ότι όσον αφορά την υψηλή ένταση και όλο αυτό που γίνονταν τα τελευταία 24 ώρα με την Τουρκία, η ελληνική πλευρά τουλάχιστον έχει αποφασίσει να χαμηλώσει τους τόνους. Αυτό ήταν το μήνυμα κιόλας του κυρίου Κατρούγκαλου. Είναι λογικό, διότι οι τόνοι υψώθηκαν και κυρίως, θα σου έλεγα, από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Κάτι όμως μπορεί να ήξερε. Δεν κάνω εγώ τον δικηγόρο αυτό, του διαβόλου. Είναι κάτι που σκέφτονται οι περισσότεροι. Δράτω με τις ευκαιρίες, αυτό που είπες, το αυτονόητο μένα, αλλά για αυτούς που παρακολουθούν το ρεπορτάζ,
ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολεμιστής εντός αγωγικών, δηλαδή σε όλη την καριέρα έχει πολύ υψηλό επίπεδο άσκησης και τιμότητας, από την άλλη όμως δεν μιλούσε συχνά πυκνά. Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο, περιέγραψε ένα συγκεκριμένο σενάριο, δεν περιέγραψε μια γενική κατάσταση, ότι δηλαδή η Ελλάδα μπορεί να απειληθεί από την Τουρκία. Περιέγραψε ένα συγκεκριμένο σενάριο το οποίο αφορά μια απόβαση Τούρκων σε μια βραχονισίδα, σε μια ελληνική βραχονισίδα. Ένα έργο που έχουμε ξαναδεί το 1996 στα Ίμια. Και αυτό και μόνο βάζει σε πολλές σκέψεις, και στο λέω αυτό γιατί και στην κυβέρνηση μπήκαν κάποιοι. Κάποιοι δηλαδή κυβερνητικοί βουλευτές, και όχι μόνο, σε σκέψεις τι ακριβώς ξέρει ο αρχηγός Γεθά και προχωράει σε αυτή την παρέμβαση. Πάντως να πούμε, για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε λίγο παρακάτω, ότι στη σύσκεψη που υπήρξε σήμερα υπήρχε μία σύμπνοια. Εγώ τουλάχιστον αυτό μαθαίνω. Αλήθεια. Ο κύριος Καντρούκαλος έκανε δηλώσεις και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν. Βέβαια ο κύριος Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Λοβέρδος από το Κίνημα Αλλαγής. Και οι υπόλοιποι που βρέθηκαν εκεί πέρα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα, ένα σημαντικό θέμα, και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο, έτσι, που μπορεί, ξέρεις, η κάθε πλευρά να ρίχνει τις δικές κορώνες, αλλά από την άλλη, γιατί εμείς να παίξουμε μίλια το παιχνίδι της Τουρκίας, όταν τουλάχιστον μετά τη συνάντηση που υπήρχε και με το Ισραήλ και με την Κύπρο, και όταν φαίνεται ότι προχωρούν οι διεργασίες για την ΑΟΣ. Και κρεμεί και μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη. Καλά κάνεις και το λες. Γιατί, εγώ τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, από όσο γνωρίζω, και το λέγαμε εδώ και με τον Μάκη Κουρί στα μέσα της εβδομάδας, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως θα πάει. Yeah. Και η υπόθεση εδώ πέρα, ξέρεις ποια είναι. Το πώς θα είναι. Οι συνθήκες είναι αυτές. Μακάρι να έχουν ομαλοποιηθεί μέχρι τότε. Αν θα υπάρχει προετοιμασία, γιατί θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όταν ο κύριος Ερντογάν ήρθε εδώ πέρα, το τι είπε. Ναι. Και το τι δεν είπε. Ναι. Ήταν πέρσι τέτοιες μέρες, ήταν αρχές Δεκεμβρίου, ήταν, αν θυμάμαι καλά. Όπου ήταν μια. Με τα Βάιον και Κλάδων. Βέβαια. Μια επίσκεψη η οποία έχει διαφημιστεί από την δική μας πλευρά, από την πλευρά της κυβέρνησης. Μια επίσκεψη όμως όπου ουσιαστικά ακούσαμε τον Τούρκο πρόεδρο να λέει αυτά που ήθελε να πει μέσα στο σπίτι μας, για να χρησιμοποιήσω πολύ απλές κουβέντες. Εκκρεμεί λοιπόν αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη, η οποία προέκυψε από την τελευταία του συνάντηση στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Όταν είχαν βρεθεί εκεί πέρα με τους στενούς συνεργάτες. Ακριβώς. Και αξίζει επίσης να σημειώσεις ότι αν γίνει αυτή η συνάντηση, αν γίνει αυτή η επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, θα είναι η τέταρτη συνάντηση των δύο, δηλαδή του Τσίπρα και του Ερντογάν, ακριβώς το τέτα τέτ, μέσα σε 14 μήνες. Καλά κάνεις. Αυτό και μόνο κάτι λέει. Πρόσεχε, και στους 14 αυτούς μήνες, για περίπου 4 μήνες, αν θυμάμαι καλά, που πιστεύω θυμάμαι καλά, είχαμε και τους δύο φαντάρους μας στις φυλακές της Τουρκίας. Παραπάνω από 4 μήνες. 4,5 πόσο ήταν. 5, μπορεί και 6 μήνες. Ναι, μπορεί να κάνω το. Ήταν, νομίζω, αρχές Μαρτίου που είχε γίνει το περιστατικό αυτό και απελευθερώθηκαν παραμονές 15. Και στον διάμεσο είχαν βρεθεί δύο φορές. Ναι. Γι' αυτό ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λες. Ναι. Λοιπόν, βάζει μια ανατελεία. Θα έρθουν και συνάδελφοι λίγο να γυρίσουμε πάλι στα πολιτικά και στο τι γίνεται ειδικά με το Σκοπιανό. Γιατί ξέρεις, από τη μία. Οι Μητροπολίτες επιμένουν, 22 Μητροπολίτες από τη Βόρεια Ελλάδα. Από την άλλη, η Ρωσία επιμένει, εις διπλούν, ότι εξαγοράστηκαν, πιέστηκαν και εκβιάστηκαν σκοπιανοί βουλευτές για να ψηφίσουν τη συμφωνία στα Σκόπια. Και είναι και και το την ώρα που οι εταίροι, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι θέλουν να κλείσει αυτό το θέμα. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Θέλουν και πιέζουν. Πάρα πολύ. Και είναι και το θέμα που θα κρίνει τις εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, και το πότε θα γίνουν εκλογές. Και την τύχη της κυβέρνησης. Να τα λέμε όλα έτσι όπως ακριβώς είναι. Λοιπόν. Κύριε Ραβάνη, έρχομαι σε εσάς. Γιατί ξέρετε, η πολιτική και πρέπει και να συζητάμε το τι γίνεται και ο κόσμος αυτό τον ενδιαφέρει και να ενημερώνεται, γι' αυτό και είμαστε εδώ. Απ' την άλλη, όμως, είμαστε σε μία περίοδο όπου πρέπει να πληρωθούν όλοι οι λογαριασμοί. Δεν θα ραδιάσουμε τώρα το τι πρέπει να πληρωθεί. Αλλά από την άλλη, βλέπετε εσείς να υπάρχει και χαμόγελο και στους επιχειρηματίες και στους ανθρώπους. Κινείται η αγορά. Προσέξτε, στις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου η αγορά δεν έχει πάει έτσι όπως τα περιμέναμε ή όπως τα θέλαμε, μάλλον, για να είμαστε πιο ειλικρινείς. Οι περισσότεροι παραπονιούνται ότι υπήρχε μια πτώση στις πρώτες μέρες της τάξης του 10-15% στην αγορά. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται, δηλαδή μέρα με τη μέρα περνάει, πηγαίνει καλύτερα. Ναι, ναι. Πιστεύουμε ότι σήμερα με τις 21 του μήνα που μπήκε και το δώρο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά περιμένουν και κάποια αυτά την επιδημοτική πολιτική της κυβέρνησης, οι οποίες θα δοθούν πλέον αυτές τις μέρες. Μετά από ό,τι έμαθα, όπως είπατε, ψηφίσανε και αυτά τα σήμερα στη Βουλή. Οπότε θα πέσουν και κάποια επιδόματα. Όλα αυτά, όπως ξέρετε, πέφτουν στην αγορά, στην ουσία. Έχουν, δηλαδή, ναι. Αυτά τα χρήματα πάντοτε πέφτουν μέσα στην αγορά. Είναι τα 300-400 ευρώ που παίρνει ο καθένας. Τα οποία είναι πολύ σημαντικά για κάποιους. Ακριβώς. Συνήθως αυτά πέφτουν στην αγορά. Τώρα, βέβαια, όταν έχει να πληρώσει όλα τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπατε, φόρους, ένφια κτλ. Τα αυτοκίνητα. Τέλη κυκλοφορίας, όλα αυτά. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, δεν χρειαζόταν μνημόνιο για να έχουμε αυτά. Απλώς. Με τον ένφια ειδικά ήρθε ένα χαράτσι
Το οποίο ήρθε και έμεινε τελικά, έτσι. Δεν ήρθε μόνο, για να μείνει. Δεν ήρθε μόνο το ένφια που έμεινε. Μην ξεχνάτε ότι η υπερφορολόγηση στα μεσαία στρώματα είναι. Δηλαδή, όταν αυτή και εγώ λέω για το τέλο του χρόνου τι να πληρώσει η δόση και όλα αυτά. Ακριβώς, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ουσιαστικά όλα αυτά αυξήθηκαν προ τα πάνω. Δεν μειώθηκε τίποτα. Μα όλα πληρώθηκαν αυτά. Δηλαδή, μην ξεχνάτε μετά το 24% του ΦΠΑ. Μην ξεχνάτε κάποτε είχαμε 18 και 19. Δηλαδή, επομένως, όλα αυτά. Εσείς λέτε γι' αυτό. Τώρα κοντά δεν είχαμε και στην εστίαση που ήταν στο 13%. Και το οποίο είχε γίνει βέβαια επί κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά. Και δεν το λέμε επειδή είχε γίνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, κάτι κάνει μια κυβέρνηση, κάτι δεν κάνει άλλη. Απλώς, επειδή εσείς πήγατε στο 18, πριν 1,5 χρόνο, πριν 2 χρόνια ήμασταν στο 13 και στο 14. Στην εστίαση. Το οποίο τώρα η κυβέρνηση λέει, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ το Σεπτέμβριο, ότι ο Σονούπο θα επιδιώξει, θα προσπαθήσει να το χαμηλώσει. Μα πρέπει να χαμηλώσει. Ο ΦΠΑ για μένα είναι πάρα πολύ υψηλός. Ένας λόγος που γίνεται και μεγάλη φοροαποφυγή, θα έλεγα εγώ. Επίσης η φορολόγηση, αυτό ανακοινώθηκε κιόλας ότι θα μειωθεί η φορολόγηση. Το θέμα των ασφαλιστικών, γιατί εκείνο εκεί πλέον πληρώνουμε ασφαλιστικές φορές, στην ουσία σαν να πληρώνουμε φόρο. Δηλαδή αυτό το 27% που κατέβηκε στο 20% το θεωρώ. Θα πάμε στον κύριο Καλλιγάλα σε αυτό. Θέλω να μείνω. Ξέρετε τι γίνεται. Με όποιον συζητάω, απ' τη μία. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε ότι εγώ πλήρωνα πριν 540 ευρώ, χαρακτηριστικά παραδείγματα τόσο πάνω κάτω, και τώρα πληρώνω 370 και είναι σούπερ ευχαριστημένοι και καλώς κάνουν. Κάποιοι άλλοι όμως. Δεν είναι τα πράγματα. Όχι, όχι. Εγώ να δούμε, γιατί ξέρετε, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Να είμαστε αντικειμενικοί. Εγώ κιόλας το περνάω και ξέρετε το περνάω. Εγώ είμαι και μισθωτός για παράδειγμα και ελεύθερος επαγγελματίας. Ξέρετε εγώ ότι πληρώνω από όσες φορές. Αν βάλουμε και σαν μισθωτός και σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Και να πούμε και κάτι άλλο, αυτό αφορά τους πάντες. Όταν χτύπα ξύλο χρειαστεί κάποιος να πάει σε ένα νοσοκομείο. Είτε πληρώνει 150 ευρώ, είτε 1000 κάθε μήνα, θα έχει τις ίδιες παροχές. Ακριβώς. Αυτό το έχουμε πει, αυτό επειδή στην τελευταία φορά που ήρθε ο κύριος Πετρόπουλος στο Βιοτεχνείο Μελιών της Αθήνας, είχε έρθει πριν 6-7 μέρες, ακριβώς αναφέρθηκε αυτό το θέμα. Ότι, βέβαια, ότι δεν το αποδέχεται μπορεί, δηλαδή. Το αποδέχεται, αλλά εκεί το βλέπουμε ότι εδώ είναι σαν κοινωνική παροχή. Δηλαδή θεωρούν την υγεία ως κοινωνική παροχή. Άρα θα πρέπει αυτοί οι οποίοι έχουν. Ας πούμε, παίρνουν περισσότερα, να πληρώνουν και για αυτούς οι οποίοι. Γιατί μην ξεχνάτε, και αυτό είναι αλήθεια και πρέπει να το πούμε, ότι πλέον τα νοσοκομιακά, ακόμα και αν χρωστάς και δεν χρωστάς, νοσοκομεία έχουν όλοι οι Έλληνες. Και αυτό θεωρώ ότι είναι από τη θετική μεριά και πρέπει να το δούμε. Άρα, σου λέει. Γιατί είστε θέμα πρέπει, γι' αυτό, για τις παροχές μιλάμε. Θα πρέπει λοιπόν και λέει το εξής. Άρα, θα πρέπει. Πώς εγώ θα καλύψω όλες αυτές εδώ τις παροχές, όταν μου ζητάς να κάνω μια κοινωνική πολιτική, αν οι έχοντες δεν πληρώσουν. Κάπου η αλήθεια δηλαδή είναι στη μέση. Όπως επίσης αυτό που λένε, ακούω πολλούς συναδέλφους και το συζητάω με πάρα πολλούς συναδέλφους, λέω παιδιά, μην χαίρεστε ότι πληρώνετε λιγότερα. Γιατί λιγότερα θα πάρετε και στη σύνταξη μετά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, δεν σκέφτονται το μάκρο. Είναι το τώρα σκέφτονται. Το τώρα βλέπουν. Έτσι, δηλαδή, δεν λειτουργεί ανταποδοτικά, βέβαια. Αυτό, η σύνταξη. Εμείς έτσι είμαστε. Η σημερινή σύνταξη πληρώνει. Οι σημερινές εισφορές όλων μας καλύπτουν τις σημερινές απαιτήσεις των συντάξεων. Δηλαδή τα ταμεία δυστυχώς τα ταμεία. Ότι εμείς πληρώνουμε τις συντάξεις. Των σημερινών. Των σημερινών. Κανονικά θα έπρεπε οι σημερινοί συνταξιούχοι να πληρώνονται από τη σύνταξη την οποία είχαν αποταμιεύσει χρόνια τώρα μέσω των ταμείων τους. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι τα ταμεία την περίοδο του χρηματιστηρίου και χάσαν τα λεφτά τους, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο κρατικός προϋπολογισμός να ενισχύει τα ταμεία για τις σημερινές συντάξεις. Άρα δεν ισχύει ότι αυτά που πληρώνουν σήμερα κάποιοι θα τα πάρουν αύριο στα σύνταξη. Όχι, δεν θα γίνουν ποτέ τα ταμεία. Κύριε Καλλιγά, γιατί θέλω να είμαστε αντικειμενικοί και τουλάχιστον μέσα από αυτή την εκπομπή και αυτό τουλάχιστον πιστώνεται στο Μάκη τον Κουρί τόσα χρόνια επί του επιστηρίου. Είναι εμβληματικό αυτό. Και δεν θέλουμε ούτε μηδενιστές να είμαστε τίποτα. Η έξοδος των μνημονίων σίγουρα είναι κάτι ψυχολογικό. Τουλάχιστον εγώ στο Εσπράτο όταν μιλάμε για αγορά. Εγώ τουλάχιστον θέλω να είμαι ευθύς. Βλέπετε να υπάρχει ένα κλίμα, έτσι, μια ανάταση όσον αφορά την οικονομία? Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Και δεν είμαι αισιόδοξος διότι η κακοδαιμονία της ελληνικής οικονομίας δεν οφείλεται στα μνημόνια. Τα μνημόνια ήταν μια ανάγκη. Βγήκαμε στις αγορές, δεν μπορέσαμε να εισπράξουμε, να πάρουμε χρήματα. Και τώρα θα ξαναβγούμε, λέει η κυβέρνηση. Θα βγούμε, να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε. Κάποια στιγμή στο και ξέρετε κάτι. Να μας πείτε ότι για το ρεπορτάζ λέει αυτό. Ότι βγήκαμε. Είναι καλό το στόχο προσαστικά, το περιέγραψε στη Βουλή. Πείτε ότι βγήκαμε στις αγορές. Ξέρετε ότι θα βγούμε ένα υψηλό επιτόκιο. Μα 5-6%. Ναι. Όταν χρειαζόμαστε κάθε χρόνο οι ανάγκες μας για να πληρώσουμε τα παλιά δάνεια. Έτσι, δεν είναι οι θεσμοί μέσα στα άσχημα που μας δημιουργήσαν, μας δημιούργησαν για κάτι καλό. Μας είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει τα έσοδά σας να είναι περίπου ίδια με τα έξοδά σας και να έχετε ένα πλεόνασμα 3,5%. Που σημαίνει ο προϋπολογισμός καλύπτει σχεδόν τις δαπάνες του δημοσίου. Και το 3,5% δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά από τις πληρωμές των τόκων, των παλιών δανείων.
Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι το ότι μπήκαμε στο μνημόνιο σίγουρα δημιούργησε προβλήματα στην οικονομία, αλλά η κακοδαιμονία της ελληνικής οικονομίας δεν προήλθε από τα μνημόνια. Προϋπήρχε η στρεβλή δόμηση της οικονομίας μας, η οποία υπήρχε χρόνια, και η σημερινή υπερφορολόγηση δημιουργούν θέματα στην οικονομία, και η έξοδό μας από τα μνημόνια δεν σημαίνει και την ανάταση της οικονομίας. Ο βασικός, η μόχλευση της οικονομίας μας πώς θα προέλθει? Θα προέλθει από την τράπεζα. Εάν η τράπεζα δεν έχει τον βασικό της χαρακτήρα και τη βασική της υποχρέωση. Δεν δίνουν δανεία τράπεζες, κύριε Γαλλιά. Σταμάτησαν να δίνουν γι' αυτό το λόγο. Και σε ψηλό επιτόκιο, έτσι, κύριε Ραβάνη. Και γι' αυτό το λόγο. Για επιχειρήσεις πάντα, έτσι. Δεν μπορούν οι ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Και ξέρετε, οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεν γίνονται. Δεν υπάρχουν επενδύσεις από το εξωτερικό, αλλά δεν υπάρχουν και από το εσωτερικό. Ο μόνος τρόπος λοιπόν. Αν ανοίγετε μεγάλη κουβέντα όμως, να σου πω κάτι. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Και μίλησε έξω να συμφωνήσει και εσύ, γιατί το ρεπορτάζ κιόλας. Επενδύσεις υπάρχουν. Εγώ ακούω εξαγγελίες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, για επενδύσεις και για χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μπορεί κάποιος να πει με κάποια επένδυση. Μια εμβληματική επένδυση στο ελληνικό που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Πέρα από εκεί, καλείται τώρα το δημόσιο, τη στιγμή που δεν υπάρχει ιδιωτική επένδυση, να πάρει το ρόλο του. Δηλαδή να κάνει το δημόσιο τις επενδύσεις. Ήδη με τον προηγούμενο προϋπολογισμό διατέθηκαν 2,4 δις σε επενδύσεις. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Το 2,4 στα 160 με 170 δις που είναι το ΑΕΠ της χώρας είναι περίπου το 1,5%. Δεν αρκούν. Και βέβαια δεν έχουμε το φιλικό περιβάλλον και την ανταγωνιστική οικονομία ώστε να γίνουν επενδύσεις. Βρισκόμαστε στις χώρες του ΟΑΣΑ, κάτω από κάτι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Δηλαδή, γιατί να έρθει ένας επενδυτής ξένος στην Ελλάδα και να μην πάει δίπλα στη Βουλγαρία, στην Τουρκία ή στην Κύπρο, όπου η φορολογία είναι 10 έως 15%. Σε εμάς τότε ξέρετε πώς φαίνεται που θα μας πει ο κ. Ραβάνης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει και διάθεση να σας πω και κάτι άλλο. Πριν από λίγες μέρες, πριν από λίγους μήνες, είχε έρθει η Τέσλα, αυτή η βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αρχική της πρόθεση ήταν να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι δεν έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, αλλά ήδη έχει εγκατασταθεί στην Τουρκία. Η Τουρκία της προσέφερε 5.000 στρέμματα για να γίνουν οι πρώτες εγκαταστάσεις. Καλά κάνετε και το λέτε. Και όχι μόνο αυτό, της προσέφερε τα πρώτα 5 χρόνια φορολόγητα. Ξέρετε, ένας επενδυτής αν πάει στην Τουρκία, επειδή και εκεί έχουν γραφειοκρατία, του δίνουν ένα δημόσιο υπάλληλο για ένα εξάμηνο να μπορεί να τρέχει τα γραφειοκρατικά του. Μα αφορμή αυτό που λέτε, κύριε Ραβάνη, οι συνάδελφοί σας. Γιατί άκουσα την κυρία Αχτσιόγλου που λέει: όποιος πάρει νέο εργαζόμενο, μειώνουμε τις εισφορές ή τις επιδοτούμε, για παράδειγμα, έτσι. Ναι. Όποιον πιάσουμε, ο οποίος δεν τον είχε δηλώσει, δεν θα έχει τα 10 χιλιάρικα. Άμα τον προσλάβει, θα μειώσουμε κατά πολύ το πρόστιμο. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Λοιπόν, εμείς βλέπαμε το ΚΙΣΚΑΕΣ. Εγώ θα μιλήσω λίγο με νούμερα. Ναι. Ξέρετε, κανένα αυτά τα νούμερα λένε τη μισή αλήθεια, αλλά κάτι λένε. Εμείς στο Μετοχικό Μελετήριο της Αθήνας από πέρυσι αναστράφηκε το κλίμα και εκεί που είχαμε περισσότερες διαγραφές από ό,τι εγγραφές, παρατηρούμε ότι έχουμε σχεδόν διπλάσιες εγγραφές από τις διαγραφές. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι κάτι αλλάζει. Βέβαια, θα μου πείτε, έχει παίζει μεγάλο ρόλο και σημαντικό ποιες είναι οι ποιοτικές εγγραφές. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε ποιοτικά έχουμε καλύτερες εγγραφές από ό,τι διαγραφές. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε ποιοτικά καλύτερες εγγραφές από ό,τι διαγραφές. Κυρίως παρατηρούμε ότι γίνονται επιχειρήσεις κυρίως παροχή υπηρεσιών παρά επιχειρήσεις παραγωγής. Για να ξεκινήσει η Ελλάδα να πάρει μπροστά η μηχανή που λέμε να ξεκινήσει, είναι μόνο να ξεκινήσει να παράγει. Άρα το κύριο θέμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι να βρούμε με ποιον τρόπο θα πρέπει να δημιουργήσουμε επιχειρήσεις οι οποίες θα παράγουν. Ένα σημαντικό σημείο που είπε πολύ σωστά ο φίλος του κύριου Καλλιγάς είναι αυτό που λέει η γραφειοκρατία. Παρόλο ότι έχουν γίνει πολλά βήματα στο να ξεκινήσουμε το να μπορείς σε μια στάση που λέμε να φτιάξεις μια επιχείρηση. Όντως, νομικά μπορεί να τη φτιάξεις. Λοιπόν, αν δεν ξέρω να ολοκληρώσετε. Πείτε. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Ραφ. Θα έρθω απλώς να καλησπέρισω και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Μισό λεπτό, γιατί είναι μαζί μας και έρχομαι σε εσάς. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνε, για την παρουσία σου. Λοιπόν, εγώ, Γιώργο. Καλησπέρα σας, Εμίλη. Λοιπόν, καλησπέρα σας, κύριε Καλλιγά. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Ραβάνη. Είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Λοιπόν, μιλάμε λίγο, δώσαμε την ατζέντα του τι έγινε σήμερα με Τουρκία, με Ρωσία, τι λένε για τα Σκόπια, τι γίνεται με το Σκοπιανό και γενικά με την αγορά. Και λέγαμε κατά πόσο υπάρχουν οι συνθήκες ώστε να υπάρχει ανάταση, ανάπτυξη. Γιατί κακά τα ψέματα, και εδώ πιστεύουμε, συμφωνούμε όλοι, ανεξάρτητα ποια κυβέρνηση είναι πάνω, όταν εξαγγέλει επενδύσεις,
Γίνονται, δεν γίνονται, αυτό συζητάμε. Ή ότι θα μειώσει τους συντελεστές, ή ότι θα βοηθήσει. Να δούμε, υπάρχουν αυτές οι πιθανότητες να έρθει αυτή η ανάπτυξη και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Ήθελα συγγνώμη πριν να σας πω ότι, με τον κύριο Αραβανή ότι διαφωνώ. Γιατί διαφωνώ. Εμείς το τρένο της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας και του εμπορίου το έχουμε χάσει. Στα μόνα σημεία που πρέπει να σταθούμε. Από τα χρόνια του μνημονίου και προηγουμένως. Και από προηγούμενο. Το μόνο χώρο που μπορούμε να λειτουργήσουμε και να πούμε ότι αποδίδουμε είναι ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. Αυτά μας έχουν μείνει. Ο τουρισμός, αλήθεια, έχει δώσει έσοδα. Είναι το 12% του ΑΕΠ. Το 12% του ΑΕΠ. Φέτος είχαμε συνολικά 25 εκατομμύρια τουρίστες. Να πούμε και κάτι άλλο. Βέβαια, δεν είναι και ποιοτικό τουρισμό. Βέβαια, αυτά τα 25 εκατομμύρια, να πούμε ότι η αντίστοιχα στην Τουρκία υπήρχαν 48 εκατομμύρια. Ναι, οι οποίοι από την Τουρκία μας βοήθησαν λόγω της κατάστασης. Ενδεχομένως να μην είναι γνωστό, πέραν της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας, είμαι και ξενοδόχος στην Νάξο, με μία μικρή μονάδα. Αυτό είναι καλό όμως. Εν τούτης, αυτό το οποίο παρατηρώ τα τελευταία χρόνια είναι ότι βεβαίως ο αγαπητός κύριος οικονομολόγος, κύριος Καλλιγάς, έχει δίκιο. Και παραπάνω ακόμα και από αυτό. Όταν έχεις 70% φορολογία, όταν δεν έχεις υποδομές, όταν σου απεργούνε όποτε θέλουν, όταν υπάρχει ένα σκηνικό γενικότερης αστάθειας, καλοκαίρι παρακαλοκαίρι, τότε το τουριστικό προϊόν αυτής της χώρας δεν μπορεί να απογειωθεί, δεν μπορεί να εκτοξευθεί. Φέρνουμε ακόμα τα φτωχαδάκια από εδώ και από εκεί. Παίρνουμε ακόμα αποφάσεις για τις κρατικές υποδομές με μικροκομματικά και τοπικιστικά κριτήρια. Είναι απαράδεκτο, για παράδειγμα, ένα μεγάλο μισό. Αν πάρεις μια επένδυση, πρέπει να απογράψει ότι το πάρκεις εκεί πέρα. Ναι, και ότι το πάρκεις. Δυστυχώς. Και ένας τοπικός. Δυστυχώς. Τι γίνεται, αυτά είναι στρεβλώσεις, τις οποίες έχει ακολουθήσει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Μην τα ξεχωρίζουμε, παιδιά. Εμείς είμαστε που φτιάχνουμε αυτή τη χώρα για δεκαετίες επί δεκαετίες. Αιτιών. Και εάν μου επιτρέπετε, αυτά είναι πασοκισμοί, τους οποίους τώρα αναπαράγει και ο ΣΥΡΙΖΑ και αναπαρήγαγε και η πασοκοποιημένη Νέα Δημοκρατία, κυρίως επί της κυβέρνησης Καραμανλή, αλλά αν θέλεις και το όχημα που λέγεται Νέα Δημοκρατία μέσα στα μνημόνια. Χρειάζεται μια λαϊκή και φιλελεύθερη αλλαγή νοοτροπίας. Και πώς θα γίνει αυτό, θα την απαντάς στο κουμπί και γυρνάει όμως, απότομα. Κοίτα, υπάρχει ένα μεγάλο θετικό από τα 5 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο Έλληνας δεν έχει πλέον να προσβλέπει στην αριστερά. Η αριστερά έχει ατιμαστεί, έχει πλέον χαρακτηριστεί ως ακατάλληλη προς διακυβέρνηση της χώρας. Και επίσης τις τελευταίες μέρες, όπως βλέπουμε με τους διάφορους πετσίτιδες, τους κυρίους πετσίτιδες, λοιπόν, τα βουφουλού, για το εθνικό πλεονέκτημα. Με συγχωρείς όμως, οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τι λες. Δεν πιστεύω ότι δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύω ότι δημοσκοπήσεις. Τελευταία φορά που πίστεψα δημοσκοπήσεις και έκλαψα γι' αυτό στην κυριολεξία ήταν το καλοκαίρι του 2015. Μάρτης μου Εμίλιος. Είχα πει κόντρα στις δημοσκοπήσεις, παιδιά, θα βγει ο Τραμπ. Ναι. Είχα πει κόντρα στις δημοσκοπήσεις ότι θα επικρατήσει το Brexit. Και πλέον είμαι εξαιρετικά φιλίποπτος όταν ακούω για δημοσκοπήσεις. Ειδικά σήμερα με τον λαό καθημαγμένο, φτωχοποιημένο. Και δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Άξο το λέμε λίγο ζαλισμένο κοτόπουλο. Ωραία εκφράση, δεν είχα ακούσει. Σωστό αυτό. Τι λέω, απλώς, ναι. Το θέμα είναι, φαίνεται τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, είτε τις πιστεύουμε είτε όχι, ότι εκεί η σκανδαλολογία κρατάει. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει. Ναι, κρατάει κάποιες δυνάμεις. Mm-hmm. Και από το ποιες δυνάμεις θα κρατήσει θα εξαρτηθούν και πολλά πράγματα για την επόμενη μέρα. Και τουλάχιστον να πούμε τα ποιοτικά στοιχεία δείχνει ότι είχε χαμηλή συσπήρωση. Ενώ έχει αντίθετα ψηλή συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, με ό,τι αυτό σημαίνει. Έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ψηλότερο. Όχι, δεν λέω το αντίθετο ή αν μπορεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Είναι δημοκρατία, δεν μπορούσα να πάει παραπάνω, δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό θα το δούμε, αν θα επιβεβαιωθεί. Δεν το λέω. Δεν θα πάρει από κάποιο άλλο κόμμα. Για πρώτη φορά έχει μάθει να τριμπλάρει. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον είχαμε μάθει σαν παίκτη, όπως ήταν παλιά ο Τόργκελε στον Παναθηναϊκό. Πού παίρνει την μπάλα. Είναι ο κλασικός παίκτης ο οποίος έπαιρνε την μπάλα και δεν έστριβε ποτέ. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη τον τελευταίο καιρό, με συγχωρείτε και ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω και σα δίνω το λόγο και με συγχωρείτε αν κατεχράστην του χρόνου. Έχει μάθει πλέον και τριμπλάρει. Μπήκε στο 10ο. Είναι πάρα πολύ βασικό. Κοιτάξτε τι έκανε με το ποτάμι. Το οποίο. Το απορρόφησε. Το απορρόφησε. Αυτό γίνεται. Τελείως. Και απορροφώντας το ποτάμι. Το σώζει τη μαγική. Ο Σταυρός λέγοντας ότι έχει μια πολύ καλή σχέση πράγματι με την κυρία Μητσοτάκη. Τώρα η πράξη δεν τον δικαιώνει τον Σταύρο Θοδωράκη, τον συμπαθέστατο αγαπητό και τίμιο πιστεύω θα Σταύρο Θοδωράκη. Εξαέρωσε ή μάλλον απορρόφησε το ποτάμι και σώζει τη Μακεδονία. Με αυτόν τον τρόπο ο Μητσοτάκης που κανένας δεν του το είχε, που τον είχαν όλοι χλιαρό και φιλελέ.
θα καταλήξει να σώσει τη Μακεδονία. Κάτσε να σου απαντήσω. Αυτό δεν ξέρω πώς θα βγει στη δημοσκόπηση. Με πολύ θετικό τρόπο για τον ίδιο και για τη Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή κεφαλαιοποιεί τι. Μία τάση που υπάρχει στην κοινωνία, μία αντισύριζα τάση. Ένα μέτωπο δηλαδή που έχει δημιουργηθεί και το οποίο μέτωπο λέει ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Μπορεί να το αντιστρέψει ο Τσίπρας. Νομίζω πάρα πολύ δύσκολα. Και αν προσπαθήσει να το κάνει, το μόνο που θα κάνει θα είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί εσωτερικά κάποια ζητήματα και κυρίως να χτίσει το τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη μέρα. Κύριε Καλλιγά, τι θέλετε να πείτε. Να πω στον κύριο Μπογδάνο, ναι, ότι πράγματι μπορεί η σημερινή κοινωνία, η περισσότερο η έμπορη, η μικρομεσαία τάξη, να μην είναι φιλική προς την σημερινή κυβέρνηση και η εκλογική βάση να είναι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι μικροεισοδηματίες. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής, ότι η οικονομική πολιτική που εφαρμόζουμε πλέον δεν ορίζεται και δεν δημιουργείται στη δική μας Βουλή. Είναι κάπου πιο μακριά, είναι κάπου στις Βρυξέλλες. Το 3,5% που ζητούν υπερπλεόνασμα, ουδεμία κυβέρνηση θα το ήθελε. Είδατε ο Σαλβίνη, πέτυχε, τι πέτυχε, να έχει έλλειμμα 1,9. Η τρίτη, η τέταρτη βιομηχανία στην Ευρώπη. Άρα κέρδισε. Συμφωνήσανε να έχει έλλειμμα όταν εμάς μας υποχρεώνουν μια μικρή χώρα να έχουμε 3,5% πλεόνασμα. Έχει δίκιο ο κύριος Καλλιγάς. Ναι, είναι πολύ διαφορετικά. Και το ερώτημα βέβαια σε εμάς είναι για ποιο λόγο το δεχτήκαμε. Και η απάντηση δική μου είναι γιατί μπορούσαμε να κάνουμε γελιώτικα. Ακόμα... Έχουμε επιλογές αυτή τη στιγμή. Οι Ιταλοί το καταφέρανε. Οι Ιταλοί έχουν την τρίτη τέταρτη βιομηχανία της Ευρώπης. Έχουν διαφορετικά. Αυτό πιστεύω και εγώ. Και από την άλλη πλευρά έχουν και ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Το οποίο είναι ορολογιακή βόμβα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλη την Ευρωζώνη. Μιλάμε για 2,2-2,3 ευρώ. Που εμείς κάναμε το PSI. Παρακαλώ, κύριε Καλλιγά. Η πολιτική οικονομική της των τελευταίων κυβερνήσεων έχουν τα θετικά τους, έχουν και τα αρνητικά τους. Αλλά είναι το ερώτημα κατά πόσον έχουμε ανεξάρτητη οικονομική πολιτική. Δεν έχουμε, είναι αλήθεια. Δεν έχουμε ανεξάρτητη οικονομική πολιτική. Δεν δηλαδή, με αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία να ήταν κυβέρνηση. Αυτό πιστεύω το ίδιο πρόγραμμα θα έπρεπε. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε οικονομική διακυβέρνηση ανεξάρτητη. Για πολλούς από εμάς αυτό ήταν μια συνειδητή απόφαση, διότι πιστέψαμε και στην ευρωπαϊκή τιμιότητα. Με τα χρόνια όμως και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ιδέας και πραγματικότητας τους είδαμε να κάνουν διακρίσεις απαράδεκτες. Φερρυππίν, οικονομολόγος διακεκριμένος ο κύριος Καλλιγάς, θα το θυμάται πάρα πολύ καλά. Πέμπτη αξιολόγηση Δευτέρου Προγράμματος Νοέμβριος 2014. Τον κατακρεούργησαν τον Σαμαρά. Για πόσο? Για 420 εκατομμύρια. Δίνει τα πόδια του ο Τσίπρας. Ό,τι γουστάρει και αγαπάει. Γιατί? Διότι τα έχει κάνει πλακάκια. Δίνει και τη Μακεδονία μαζί με τα επιδόματα. Και οι Ευρωπαίοι του μπεκί ψιλοκομμένο. Αυτό αποδεικνύεται ότι έχει κάνει συναλλαγή. Εκτός των πραγμάτων αποδεικνύεται. Να σου το θέσω, να σου πω, περίμενε. Να σου το λέτε Τετάρτη, πάει και στο συνέδριο. Πετσίτης. Ναι. Αποδεικνύεται ότι ο Πετσίτης έχει κάνει κάτι ύποπτο. Από τη στιγμή που βρέθηκε από 500 ευρώ το μήνα τίμιος του μόχθου άνθρωπος με 200 τόσα χιλιάρικα φανερά. Για να σε βοηθήσω, επειδή ο κόσμος μάλλον ξέρει την ιστορία. Κοριτσάκια, ουίσκια, πρώτα τραπεζιά, πίστα. Μείνε στο πρώτο παράδειγμα. Μείνε στο Σκοπιανό, ενώ δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχει συναλλαγή δηλαδή. Πήρε ο Τσίπρας στις συντάξεις να μην κοπούν και έδωσε το όνομα. Αυτό είναι βαριά καταγγελία. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε λάθος λέγοντας ότι η συναλλαγή ήταν για τις συντάξεις. Πρόκειται για μια γενική συναντήληψη επί ενός ζητήματος το οποίο για το DNA της αριστεράς δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Παιδιά, από το 1924 και την τρίτη ολομέλεια του ΚΚΕ, εντάξει, η Μακεδονία για το DNA του κυρίου Τσίπρα, ήμουν από πριν, για το DNA του κυρίου Τσίπρα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη σοσιαλιστική δημοκρατία μαζί με τη Θράκη υπό βουλγαρική επικυριαρχία. Οπότε τώρα που τη δίνουν τα εγγόνια και τα δυσέγγονά τους. Για αυτούς είναι απολύτως φυσιολογικό. Συνεπώς, είναι σαν να μου λες. Και θα πάμε διακοπές εκεί που θες εσύ, Κωνσταντίνε, και θα σου δώσω και ένα χαρτζιλίκι για να κάνεις τα κουμάντα σου. Η τροπολογία που έφεραν τώρα οι Αλβανοί, Παύλα, Σκοπιανοί βουλευτές, έτσι, ναι. Αλβανικής υπηκότητας, που λέει δεν θα υπάρχει εθνότητα. Εξαιρετικά σημαντική. Να, εγώ του λέω ότι λέει κυβέρνηση. Εξαιρετικά σημαντική. Είναι το επιχείρημα, είναι το επιχείρημα, ναι, ακριβώς. Καταραίει το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας από αυτό. Το μισό επιχείρημα. Αυτό όχι. Λέει η κυβέρνηση. Ναι. Ότι καταραίει το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας. Και του κινήματος αλλαγής. Μήπως πρέπει, μήπως όμως να περιμένουμε και να δούμε τι τελικά θα ψηφιστεί στη Βουλή
της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπως είναι το όνομα, και όχι Σκόπια. Αλλά αυτό ήταν, θα ψηφιστεί. Και αυτό. Ναι, γιατί να δούμε αν θα περάσει τροπολογία. Ο Ολύπειρος κύριος Περδικάρης νομίζω ότι το θέτει σωστά στη βάση του. Ας δούμε πρώτα τι θα γίνει. Δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό. Έχετε δίκιο. Και υπάρχουν πολλοί που περιμένουν να δουν τα κείμενα. Γιατί από τα κείμενα. Και θα υπάρχουν δύο ζητήματα, θα με συγχωρήσετε. Υπάρχει το ζήτημα της εθνικότητας και της ηθαγένειας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Σύνταγμα των Σκοπίων, στο οποίο κατετέθησαν οι τέσσερις τροπολογίες των Αλβανών κατά κύριο λόγο βουλευτών. Υπάρχει και το ζήτημα της πρακτικής, του τι γίνεται εμπράκτος και στην πράξη. Όταν βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ζάεφ, ανά πάσα ώρα και στιγμή και από οποιοδήποτε βήμα, σε όλα τα φόρα, και λέει Μακεδόνας, Μακεδόνικα, Μακεδόνες. Της Μακεδονίας. Α, και λίγο βόρεια. Το παιχνίδι στην πράξη είναι χαμένο. Στη συμφωνία αυτή η Ελλάδα είναι χαμένη στην πράξη, ακόμα και με τα δεδομένα τα οποία θέλησε να δεχθεί και να διαπραγματευτεί. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι πήρες ένα πολύ χειρότερο κινητό τηλέφωνο και έδωσες ένα πολύ καλύτερο, εντάξει, δεν σου επιτρέπουν και να παίρνεις και τηλέφωνο. Λοιπόν, κύριε Ραβάνη, πολλά σχόλια. Καταρχάς, εγώ θα διαφωνήσω ακόμα και ακόμα μου κάνει εντύπωση η επιμονή κάποιων ανθρώπων να λένε για Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο. Παρατηρήσαμε το εξής. Εδώ είχαμε ένα εθνικό πρόβλημα. Mm-hmm. Ήταν εθνικό. Καλώς, κακώς φτάσαμε και φτάσαμε. Άκουσα για την Ιταλία. Η Ιταλία, όταν εμείς μπήκαμε με 113-114%, τότε λέγανε με το ΑΕΠ, η Ιταλία ξέραμε όλοι είχε 118-120 και δεν μπήκε σε μνημόνια. Και εμείς μπήκαμε. Όπως μπήκαν και όλες οι άλλες μικρές χώρες. Μόνο με μια διαφορά. Οι μικρές χώρες, και παραδείγματος χάρη παίρνουν μια Πορτογαλία που είναι η ίδια η Ελλάδα. Τι συνέβη, εκεί το πολιτικό σύστημα ήρθε κάτω, κάνανε εκλογές, βγήκαν εξτρεμοδημοκράτες και κυβέρνησαν οι αριστεροί και οι σοσιαλιστές. Προσέξτε. Και κάνει πίσω η αντίστοιχη Νέα Δημοκρατία εδώ και λέει στηρίζουμε ότι που είναι οι. Και σε 6 μήνες τέλειωσε το μνημόνιο. Σε 6 μήνες η Πορτογαλία έφυγε από αυτό που εμείς παλεύουμε 7 χρόνια. Γιατί δηλαδή, όμως επειδή υπήρχε σύμπνοια δυνάμεων. Ακριβώς. Εγώ δεν προσπαθώ να πω τόση ώρα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, δηλαδή ειλικρινά, το έχουμε πει πολύ. Τάσσε οι άνθρωποι της αγοράς που τα βλέπουμε πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Είπαμε ότι κανονικά εδώ είναι εθνικό. Δηλαδή, όπως είναι εθνικό θέμα η Μακεδονία. Εθνικό θέμα το θέμα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μία απόφαση, όλα τα κόμματα είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ στην Ελλάδα ο καθένας μας, και αν συνεχίσουμε έτσι δυστυχώς, εγώ βλέπω ακόμα χειρότερα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή να συνονοηθούμε τουλάχιστον σε 5 βασικά θέματα. Μάλιστα. Δηλαδή ακούω για τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να. Εγώ ειλικρινά πολιτικά το λέω πολιτικά. Αλλά εγώ μου έχει μείνει ακόμα στη μνήμη το 1993 και πει ο Μητσοτάκης, ρε παιδιά, να βάλουμε μια διπλή ονομασία και σε 10 χρόνια το έχουμε ξεχάσει. Εσύ θα το ονομάσει. Δηλαδή, ξέρετε. Και τώρα λέει Βόρεια Μακεδονία, ξέρετε, δεν ξέρω, εμένα δηλαδή όλα αυτά, σε αυτά τα θέματα θα έπρεπε για μένα το πολιτικό σύστημα να κάτσει σε ένα τραπέζι. Χάρηκα πολύ αυτό που είπατε και πρέπει να το τονίσουμε αυτό ότι του κάλεσε ο Κατρού άλλου σήμερα και του άλλου υπεύθυνου και βγήκαν εξομονιασμένοι. Δηλαδή δείχνουμε ότι είμαστε μια χώρα. Δηλαδή, έτσι θα πρέπει. Μιλώσαν απότομα του τόνου. Δηλαδή, και θα έρθουμε σε αυτό. Λοιπόν, εγώ αυτό λέω. Κύριε Καλλιγά, κύριε Καλλιγά, αν θέλετε 30 δεύτερα λεπτά. Καλά τα λέει ο κύριο Ραβάνη. Η βόμβα στα θεμέλια τη ελληνική οικονομία είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε αξιολογήσει και δεν το έχουμε εκτιμήσει ιδεόντω. Είναι οι τράπεζές μας. Θα έρθουμε σε αυτό. Λοιπόν, βάλτε μια νοτελεία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε. 2-10-34-89-08 για τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, τις απορίες σας και βέβαια ό,τι άλλο θέλετε εσείς να καταγράψουμε. Λοιπόν, εδώ επί του Πιστερίου και σήμερα, παραβράδυ Παρασκευής, για τα μηνύματά σας στο 210-34-89-008, εδώ με εκλεκτή παρέα, Εμίλιος Περδικάρης, ακριβώς δίπλα μου, πολιτικός συντάκτης, καλός άνθρωπος, ο κύριος Ραβάνης, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Καλλιγάς, οικονομολόγος, και Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα και δημοσιογράφος. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο την κουβέντα όσον αφορά το Σκοπιανό, να δούμε τι γίνεται. Γιατί κακά τα ψέματα. Ό,τι και να συζητάμε εμείς, οι εκλογές είτε θα γίνουν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, είτε θα γίνουν τον Μάιο όλες μαζί αυτοδιοικητικές ευρωεκλογές, είτε αν κάτι δεν πάει καλά με τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν συγκεντρωθεί ο αριθμός, τότε κιόλας μπορεί να έχουμε και πρόορες εκλογές μέσα στον Μάρτιο. Τι λέει το ρεπορτάζ, τα πιάνει τα κουκιά ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση. Ναι, το 151 υπάρχει και αισιοδοξία ως προς τούτο ότι θα καταφέρει να πιάσει, δηλαδή έλεγε
κυβερνητική πηγή έλεγε ότι έχει από 151 ως 153 ψήφους αυτή τη στιγμή. Σε αυτή, και 154. Σε αυτή την κυβερνητική πηγή όπου αναφέρεσαι, γιατί ήμουν μπροστά, είναι υψηλή κυβερνητική πηγή. Ναι, αρκετά υψηλή. Ναι, αρκετά υψηλή. Μιλή, ποιοι είναι αυτοί όμως? Οι βουλευτές αυτοί. Ναι, ποιοι είναι αυτοί? Είναι δεδομένο ότι είναι δύο από το ποτάμι αυτή τη στιγμή. Δανέλης και Λυκούδης. Και Λυκούδης. Ωραία. Ο κύριος Σταθαρόπουλος. Περίμενε. Ξεκινάμε 146. Ναι. Μαζί με την κυρία Μεγαλοκονόμου. Όχι. Είναι 145. Είναι μαζί με την κυρία Μεγαλοκονόμου. Είναι 145, ναι, είναι 147. Κυρία Παπακώστα, 146. Ωραία. Ναι. 146 κύριε Παπακώστα. Ναι. 2 το ποταμίο, 148. Ναι. 148. Ναι. 149 Θανάσης Παπαχριστόπουλος. Το έχει πει. Ό,τι και να για την Έλληνα Κουντουρά επίσης, παρότι λέει ο Πάνος Καμένος αυτά τα οποία λέει. Είπε η κυρία Κουντουρά, θα πάω, θα ψηφίσω κατά συνείδηση. 150. 150. Ωραία. Από εκεί και πέρα. Για να σας βοηθήσω, υπάρχουν, κύριο, υπάρχουν κύριο, κάποιοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σε λίγη ώρα θα είναι εδώ και ο κύριος Σταθαρόπουλος, έτσι. Κύριος Σταθαρόπουλος επίσης. Στην αριθμητική. Έχει πει ότι θα ψηφίσει θετικά. Έβαλε όμως κάποιους όρους. Μπράβο. Έχει βάλει κάποιους όρους. Ο πρώτος όρος είναι να προκηρυχθούν εκλογές αμέσως. Να δώσει ημερομηνία εκλογών. Εδώ παίζουμε ένα παιχνίδι όπου οι βουλευτές που μπορεί να είναι στο μετέχμιο καλούνται να αποφασίσουν αν θα πάρουν ένα ωραίο πακετάκι τώρα ηθικών ή άλλων ανταμοιβών και θα ψηφίσουν κόβοντας ουσιαστικά την μπάλα στα πόδια τους, διότι όποιος ψηφίσει συμφωνία Πρεσπών δεν θα έχει μούτρα να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Το ποτέ, άλλο, το άλλο αυτό, ποτέ, είναι βαρύ πάντως το άλλο. Διότι 70% των Ελλήνων, και πάρα πολύ καλά κάνουν, δεν είναι ούτε νεοναζί, ούτε φασίστες, ούτε καν εθνικιστές, είναι λογικοί πατριώτες και θεωρούν ότι αυτή η συμφωνία είναι κατάπτυστη και κυρίως απολύτως καταστροφική για τα ελληνικά συμφέροντα. Το άλλο ανταμοιβών είναι πολύ βαρύ και ξέρεις τι θυμίζει. Θυμίζει την ιστορία Χαϊκάλη τότε, το 2014 με την προεδρική εγώ εκλογή, είπα, που δεν αποδείχθηκε και τίποτα. Πολιτικών ή άλλων ανταμοιβών. Παιδιά, να σας πω, συγγνώμη, ξυπνήσαμε τώρα για να... πώς το λένε, εκπλαγούμε που ο κόσμος της πολιτικής λειτουργεί με λάδωμα και δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Με αφορμή αυτό που λες, και έχουμε και δύο ανθρώπους αγοράς, οι πολίτες ασχολούνται με αυτό το θέμα? Θα σας πω κάτι. Γιατί είναι εθνικό θέμα, έτσι. Και εμείς δεν ζούμε στη Μακεδονία. Ίσως να μην έχουμε την ίδια ζέση, να το πούμε αυτό. Είναι με τους ανθρώπους που ζουν εκεί πέρα. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ επειδή συνεργάζομαι και με πάρα πολλούς φίλοι Μακεδόνες. Λόγω της φύσης της δουλειάς μου, πραγματικά εκεί είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι το σκεφτόμαστε εμείς εδώ. Εμείς οφείλω να πω ότι είμαστε πολύ πιο light Μακεδόνες, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, από ό,τι είναι οι πραγματικοί άνθρωποι. Μπορεί να είμαστε πιο light, αλλά είμαστε και εμείς ευπατρίδες, έτσι. Εννοείται. Είπα light Μακεδόνες. Κατάλαβα τι πάρα πολύ, όπου λένε καθόλου. Κατάλαβα τι είπατε. Έτσι. Βέβαια, θα μου επιτρέψει ο κ. Μπογδάνος να διαφωνήσω στο εξής. Είναι πολύ άσχημο να περνάμε στον κόσμο να μιλάμε. Εγώ το σέβομαι το πολιτικό σύστημα. Εγώ το πολιτικό δεν πήγα ποτέ. Ως πρόεδρος του Βουλευτικού Μελετήριου της Αθήνας το λέω και το ξαναλέω. Χρειάζεται όμως και πολιτική. Είμαστε... Έτσι. Χρειάζεται πολιτική. Αλλά είναι άσχημο όμως γιατί να τους παίρνει όλους η μπάλα ή να λέμε ότι ξέρετε η πολιτική είναι. Πρέπει να τους σεβόμαστε. Δηλαδή και ο πολιτικός είναι ένα επάγγελμα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω. Τυχαίνει να γνωρίζω αρκετούς πολιτικούς. Mm-hmm. Υπάρχουν περισσότεροι θεωρώ ότι είναι οι έντιμοι πολιτικοί από αυτό που λέμε από τους ανέντιμους. Υπάρχουν όμως αυτοί οι οποίοι δουλεύουν και αυτοί οι οποίοι δεν δουλεύουν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν διαφωνούμε σε τίποτα και αυτό με τον κύριο Ραβάνη πάντως. Και αυτό θα πρέπει να το κρίνει ο λαός. Δηλαδή θα πρέπει και ο λαός να ψηφίζει, να βλέπει ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουν. Πολλές φορές έχω πολλές φορές. Όταν μιλάω με βουλευτή ο οποίος έχει κολλήσει ένσημα και έχει υπογράψει καμία πιταγούλα που λέω, αντιλαμβάνεται πλήρως τι του λέω. Βέβαια, γιατί είναι και κάποιοι που δεν έχουν δουλέψει. Όπως ο πρωθυπουργός μας. Ούτε μισό ένσημο δεν έχει. Εάν πάω σε ανθρώπους οι οποίοι. Γιατί το λες αυτό, θα σου γιατί δεν έχει μισό ένσημο. Για το Μητσοτάκη, ρε παιδί. Να με συγχωρείς. Ο Εμίλιος, εσύ, εγώ, άνθρωποι της πιάτσας, έχουμε περάσει από 50 μαγαζιά ο καθένας. Έχουμε κάνει μπλοκάκι. Έχουμε κάνει μισθολόγιο. Έχουμε κάνει μαύρα. Έχουμε κάνει αμυστή. Ξέρουμε τι θα πει. Πείτε. Βγάζω το ψωμί μου. Εγώ ο κύριος Τσίπρας ξέρει θα πει βγάζει το ψωμί του. Το μακεδονικό στις ανησυχίες της κοινωνίας και των συμπολιτών μας πιθανόν να έχει μια δεύτερη θέση. Περισσότερο τον ενοχλεί το αύριο, αν θα έχει τη δουλειά του, αν θα έχει τα εισοδήματα για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Και σε δεύτερη φάση το μακεδονικό, το οποίο είναι πράγματι ένα εθνικό θέμα, αυτή η κυβέρνηση το άνοιξε, είναι γνωστοί οι λόγοι. Δεν ίσως είχε πολιτικό κόστος. Όχι.
Έχει το πολιτικό κόστος. Το Μέτρης όμως ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε τυχαία. Πέρα από εκεί να σας πω κάτι. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε και έλεγε ότι εγώ είμαι το κίνημα, είμαι το κόμμα των συνταξιούχων, των μικροεισοδημάτων, των μικρο... των υπαλλήλων με μικρά εισοδήματα. Να κάνει όμως συγκεκριμένες παροχές. Ναι. Θα ήταν για τα επόμενα 100 χρόνια κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υποστηρίξει την εκλογική του βάση που είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Ναι, όμως, και αυτό εσείς είπατε όμως πριν ότι αυτή την κομματική βάση την πληρώνουμε εμείς με τις εισφορές. Σίγουρα. Οι μισθωτοί έτσι, φαντάζομαι. Ξέρετε, η φορολογία είναι η αναδιανομή και η κατανομή του πλούτου. Δηλαδή, εισπράττουμε από τη μεσαία τάξη και τη δίνουμε στη μικρότερη τάξη για να καλύψει μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά. Αλλά αυτό το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και δεν το έχουμε εμπεδώσει είναι ότι τα θεμέλια της οικονομίας μας βάλλονται αυτή τη στιγμή από το τραπεζικό σύστημα. Οι τράπεζες, παρόλο που προσπαθούν να ανακεφαλαιοποιηθούν, γιατί προσπαθούν να ανακεφαλαιοποιηθούν, διότι δεν έχουν το χρήμα με το οποίο θα επιβιώσουν. Θυμάστε πόσα χρήματα είχαμε, πότε αξία είχαν και πόσο αξία έχουν τώρα. Ξέρετε, έχουν χάσει το 99% περίπου. Τα 100% της αξίας τους μέσα σε 5 χρόνια, παιδιά, ελληνικές τράπεζες. Η αξία μιας μετοχής σήμερα έχει 0,05 λεπτά. Και να σας πω και κάτι άλλο ανησυχητικό. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν υποχρέωση να επιστρέψουν κάποτε, δεν ξέρουμε πότε, τις καταθέσεις των Ελλήνων. Ξέρετε πόσες είναι οι καταθέσεις των Ελλήνων στο τραπεζικό σύστημα? Είναι 110 δις. Εάν αυτή τη στιγμή πάμε σε οποιαδήποτε τράπεζα και ζητήσουμε τις καταθέσεις μας, φυσικά δεν μπορούν όλοι οι Έλληνες την ίδια στιγμή να πάνε να ζητήσουν όλες τις καταθέσεις. Δεν γίνεται. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τα ταμιακά διαθέσιμα των τραπεζών στην Ελλάδα σήμερα είναι κάτι λιγότερο από 3 δις. Μία από τις παγίδες. Εάν θελήσουν οι τράπεζες. Εάν θέλουν οι τράπεζες. Θα βρεθεί μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εάν θελήσουν οι τράπεζες να ρευστοποιήσουν όλα τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις προς τους καταθέτες, δεν θα μπορέσουν να πάρουν πάνω από 15 δις. Με άλλα λόγια, ξέρετε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Έχουν πάρει τα 110 δις των καταθετών και τα έχουν δώσει σε δάνεια τα οποία είναι κόκκινα. Δεν θα επιστραφούν ποτέ. Η επόμενη κυβέρνηση, αυτό είναι όποια και να μια βόμβα μπορεί... στην οικονομία μας. Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λέτε και το έχουμε αναδείξει από αυτή την εκπομπή. Ναι. Η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι, μπορεί να δώσει λύση. Όχι, να σας πω κάτι. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει λύση εδώ. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν μπορούν οι ίδιες οι τράπεζες να κεφαλαιοποιηθούν από τους ιδιώτες. Δηλαδή, μέσω του χρηματιστηρίου, μέσω της κεφαλαίου αγοράς. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν αγοράζει καμία μετοχή τραπεζικού συστήματος. Ένα. Δεύτερον, οι θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή δεν μας δίνει φράγκο παραπάνω από ό,τι έχει δώσει. Αντιθέτως, περιμένει να πάρει αυτά που τους έχουμε δώσει. Χάσαμε 5 χρόνια. Που σημαίνει πώς θα ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, πώς στη συνέχεια. Ναι, ένα άλλο χάσαμε και αυτό. Χάσαμε 5 χρόνια το QE. Έτσι, και μας έλεγε, όταν μας όλοι έλεγε, οι Ευρωπαίοι, όταν όλοι οι Ευρωπαίοι παίρναν με 0% εθνικής οικονομίας, εμείς δεν είναι δά και μεγάλο θέμα. Πληρώναμε 5-6%. Έβρεχε λεφτά και εμείς κρατάμε. Έβρεχε λεφτά, παιδιά, 5 χρόνια. Χάσαμε το QE. Ναι. Και για να δίνουν αυτοί τα ψηλοεπιδοματάκια και να κάνουν την πολιτική με τους μετακλητούς και τους πετσίτιδες, δηλαδή να μην έχουν έλεγχο πάνω από το κεφάλι τους για το πώς μοιράζουν τα ψυχουλάκια, δέχθηκαν να μην κάνουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε για να μπούμε στο QE. Εγώ ακούω προσεκτικά ό,τι λες. Όταν ήρθε η ώρα της κρίσης όμως, και με αφορμή τη δημοσκόπηση, έτσι το είπα και πριν, λες δεν τις πιστεύεις. Λέω ότι δεν θα πω δεν πιστεύω τις δημοσκόπησεις. Όχι, λέω ρε παιδί μου, τα νούμερα αυτά που καταγράφουν, λες. Πολύ επιφυλακτικός. Ωραία, και καλά κάνεις και σε επιφυλακτικός. Και κάπως φιλίποπτος, αν θέλεις. Λοιπόν, με αφορμή τώρα και τις δημοσκοπήσεις και αυτό που συζητάμε. Κακά τα ψέματα, η χώρα μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο. Έχει μπει, κατά την προσωπική μου άποψη, από τη ΔΕΘ και μετά, έχει μπει σε προεκλογική περίοδο. Ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο του 2019, μιλάμε για ένα χρόνο προεκλογική περίοδο. Σε υψηλούς τόνους, σκληρή πόλωση. Που δεν το πιστεύει ούτε ο ίδιος ο Τσίπρας. Αν θέλει την προσωπική μου. Γιατί το λες αυτό? Γιατί νομίζω ότι ο σχεδιασμός ξεκάθαρα μιλάει για Μάιο και γιατί αν όμως προκύψει... να κάνει Μάιο, πες, γιατί, γιατί πέρα... να κάνει Μάιο για πολλούς λόγους. Πέντε κάλπες. Για πολλούς λόγους. Πέντε κάλπες για να κεφαλαιοποιήσει τις παροχές, για να μπορέσει να συγχύσει τον κόσμο με τις πέντε κάλπες, για να μπορέσει να κινητοποιήσει τον κόσμο, γιατί το βασικότερο του στοίχημα είναι αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό για τη συσπήρωση που λες. Ακριβώς. Ναι. Γιατί με πέντε κάλπες, κυρίως με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα μπορέσει να κινητοποιήσει κάποιο κόσμο να πάει να ψηφίσει. Ζαλισμένα κοτόπουλα. Αυτό. Αυτό που λένε αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να έχουν μια ελπίδα να διαχειριστούν την κατάσταση, γιατί νομίζω ότι επίσης και εκείνοι
έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά το αποτέλεσμα των εκλογών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πρωτιά, έχει κρυθεί. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και η διαφορά. Και αν θα βρεθούν 180 ψήφοι, θα έχουν ψηφίσει πρέσπες πρώτα ή όχι. Θα έχουν ψηφιστεί. Νομίζω ότι το σενάριο να κάνει πάσα στην επόμενη Βουλή τη Συμφωνία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χάρτη. Αλλά εάν γιατί τα πράγματα. Είναι δύσκολο όμως να το κάνει. Ακριβώς, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Εάν τα πράγματα είναι τέτοια που τον οδηγούν σε μια τέτοια επιλογή, μπορεί και να ρισκάρει να το να κάνει. Να αντιτείνω ένα σενάριο με τεράστιο σεβασμό για τον πολιτικό συντάκτη που λέγεται Εμίλιο Περδικάρη. Για πε. Η κυβέρνηση, όντως, το ρεπορτάζ σας είναι απολύτως ακριβές. Στις επικοινωνίες της υιοθετεί τα στοιχεία τα οποία μας παραθέτει ο Εμίλιος. Υπάρχει όμως, κατ' εμέ, και η άποψη που λέει. Οπότε τότε μπήσα να σε βοηθήσω με κάτι. Ότι δεν θα τους βρει τους 151. Ναι. Ωραία, και σε περίπτωση που δεν βρει τους 151, για μένα η μόνη λύση που έχει ο Αλέξης Τσίπρας είναι να παίξει μέχρι τελευταίας ανάσας το θέατρο ενός ανθρώπου που θα σκίζει τα ρούχα του μπροστά στους Αμερικανούς για να περάσει τις πρέσπες και στο τέλος να γυρίσει και να πει. Και γιατί να το κάνει Κωνσταντίνε αυτό? Διότι αλλιώς θα τον εξαφανίσουν. Ωραία. Θα τον εξαϊλώσουν. Μην τάξεις του Αγίου Κερί και του Αμερικανού ΝΑΤΟ στα Σκόπια. Να σου κάνω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Διότι οι Αμερικανοί δεν είναι Αμερικανάκια, είναι σοβαρή χώρα. Με αφορμή αυτό που είπε ο Εμίλιος, ότι θα κινητοποιήσουν. Και ίσως να καταλαβαίνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί ενδεχομένως να κάνει μια πολύ καλύτερη και επικερδέστερη συνολικά συμφωνία. Αυτό κοιτάξτε τώρα, ανεξάρτητο κομμάτων, ιδεολογίας, εννοείται ότι το καλύτερο για τη χώρα είναι σε μια διαπραγμάτευση ό,τι περισσότερο μπορείς να κερδίσεις. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Λέμε για σενάρια εκλογών και θέλω και την άποψή σας αν κάνουν καλό ή όχι στην αγορά. Βέβαια, δεν είναι πρόωρες κάλπες. Ουσιαστικά μιλάμε για τέλος τετραετίας, έτσι. Οπότε θέλω εκεί πέρα την τοποθέτησή σας. Λέει ο Εμίλιος πριν ότι θα κινητοποιήσουν κόσμο, θα ανεβάσουν τη συσπήρωση. Έχει λογική. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος Μογδάνος είναι υποψήφιος με ένα κόμμα. Την ίδια μέρα, οι φίλοι του μπορεί να είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Οι άλλοι του υπόλοιποι φίλοι του να τρέχουν για κάποιον δήμαρχο, για κάποιον ευρωβουλευτή. Έχετε καταλάβει τι διασπορά δυνάμεων και ψήφων θα υπάρχουν? Γιώργος, όταν τεράστιο δίκιο. Όταν ο καθένας θα γυρνάει δίπλα στον διπλανό του, στον κολλητό του, στον περιβάλλον του και δεν θα τον βρίσκει γιατί θα τρέχει για πέντε κάλπες. Μπορεί να βοηθήσει και στην εκτόνωση της οργής που έχει ο κόσμος κατά της κυβέρνησης, να ρίξει δηλαδή πιο χαλαρή ψήφο στις ευρωεκλογές τις αυτοδιοικητικές και να πάει λίγο πιο σοβαρά στην εθνική κάλπη. Να τις κάνει όλες μαζί, λες. Ναι, αυτό. Οπότε πηγαίνεις και ουσιαστικά ρίχνεις τέσσερα ψηφοδέλτια. Όχι, ένα αυτοδιοικητικό. Υποχρεωτικά, αν γίνει αυτό το σενάριο, οι εκλογές, οι εθνικές θα γίνουν στις 19 Μαΐου. Δηλαδή με τον πρώτο γύρο. Μία διαφορά. Ναι. Ναι. Πρώτα, λοιπόν, όλες οι αυτοδιοικητικές ευρωπαϊκές. Όλα. Εθνικές. Ναι. Ακριβώς. Και μία εβδομάδα μετά αυτό. Ναι. Ξέρεις, εδώ υπάρχει ο αντίλογος των παρικούντων την Συριζαϊκή Ιερουσαλήμ. Που λένε ότι έχουν πάρει το μάθημα του Σαμαρά, ο οποίος τη διαφορά με την οποία έχασε στις ευρωεκλογές την είδε σχεδόν να διπλασιάζεται. Επειδή όμως μιλάς για Σαμαρά τώρα, ο Σαμαράς, ποιο ήταν το λάθος που έκανε? Ότι άφησε καιρό. Πέρα από αυτό, την παρένθεση που πίστευε ότι θα γίνει, την αριστερή. Κάποιοι του έλεγαν. Τον πήρε στο λαιμό του Λαζαρίδης. Να με συγχωρείς πολύ. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Όχι, για να τα λέμε όλα στο τραπέζι. Έτσι. Γιατί κάναμε λόγο, κάποιοι κάναν λόγο για αριστερή παρένθεση. Για μένα ο Λαζαρίδης. Κάτσε όμως που υπάρχει και σενάριο δεξιάς παρένθεσης. Γι' αυτό δεν το είπα τυχαία. Αφού βάζουμε. Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει. Είναι. Και... Λοιπόν, εγώ λέω να γυρίσουμε λίγο στους ανθρώπους αγοράς, γιατί μας βλέπουν οι πάντες. Εμείς καλά κάνουμε την ανάλυση και πρέπει να δούμε τις πληροφορίες, γι' αυτό μας παρακολουθεί ο κόσμος, να βγάζει τα συμπεράσματά του και να ξέρει τι θα γίνει αύριο. Αγοράς από όλες. Τι μεθαύριο. Τη αγορά των μεγάλων συμφερόντων, στα οποία κάνει πλάτες η κυβέρνηση με τους πετσίτιδες. Τη αγορά που αφορά τους καθημερινούς ανθρώπους, ο Κωνσταντίνε, που έχουν πάρει τώρα το μέρισμα και καλώς το πήρανε. Το μεσημέρι ήμουν στην πλατεία Αμερικής. Δεν μπορείς να περπατήσεις, φίλε μου, 100 μέτρα και να μην. Εμένα με αναγνωρίζουν κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Και ίσως και για πρώτη φορά στη ζωή μου με αναγνωρίζουν για καλό. Ωραία, λοιπόν, κακό αυτό, και βγαίνουν οι μαγαζάτορες και κλαίνε οι άνθρωποι. Μου λένε, μας βάζουνε, δουλεύουμε τις Κυριακές. Δεν αυτό, δεν τώρα, δεν τ' άλλο, δεν πουλάνε τίποτα. Δίνεις πάσα στον κύριο πηγαίνουν στον τα κύριο κοριτσάκια, δοκιμάζουν το μισό μαγαζί, παίρνουν μια κονκάρδα και φεύγουν. Κύριε Ραβάνη. Σήμερα περπάτησα στην Ερμού γιατί μου αρέσει να. Εγώ λοιπόν, αρέσει από πλατεία Αμερικής Ερμού. Πήγα ειλικρινά. Ναι. Πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Ελάχιστες τσάντες. Γιατί παρακολουθείς τον κόσμο που περπατάει. Αυτή είναι και η δουλειά στο κάτω-κάτω. Πάρα πολύ κόσμο, ελάχιστες τσάντες. Ελάχιστες τσάντες.
και κυρίως τα δρόμενα των δρόμων, τα οποία πραγματικά είχαν και περισσότερο ενδιαφέρον, μάλλον για τους περισσότερους που περνάγανε εκείνη τη στιγμή από την Ερμού. Και ουρέστα ATM, έτσι. Και ουρέστα ATM. Αυτό πραγματικά. Σήμερα πληρωθήκανε. Το δεύτερο, το δεύτερο, το δεύτερο που παρατήρησα. Πήγαινα με αυτά τα λεφτά που έκανε η αγορά. Ξέρω, δεν συντάξω εγώ πατέρα μου. 800 εκατομμύρια θα πούμε. Το δεύτερο που παρατήρησα ήταν ακριβώς αυτό, η ουρέστα ATM. Δηλαδή πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό εδώ. Πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα μέσα σε τις 2-3 μέρες πραγματικά θα πάνε κάποια χρήματα στην αγορά. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι μέχρι τώρα, όπως σας είπα από την αρχή, η αγορά δεν είχε πάει καλά. Όλοι οι παραπονιώσεις ήταν κάτω από 15% τουλάχιστον, 10-15% κάτω μέχρι σήμερα. Μέρα με την ημέρα όμως τα πράγματα λίγο βελτιώνονται. Πιστεύω ότι φαίνεται ότι επειδή στο θέμα των τιμών ψαριών περίπου είναι ίδιες τιμές με πέρυσι, δηλαδή δεν έχουμε καμία αύξηση, ναι. Φαίνεται ότι τα πράγματα θα καταλήξουν με μια πολύ μικρή πτώση έναντι περσινού τζίρου ή και ο ίδιο τζίρο. Το είπε και ο κ. Χατζηδάκης πριν μια εβδομάδα. Μέσα στην εβδομάδα έδωσε μια στόχευση. Ότι πάνω κάτω είναι στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Χωρίς να βγάλαμε τη σκέψη του κ. Γραβάνη. Για το υπερπλεόνασμα. Εισοδήματα τα οποία έπρεπε να βρίσκονται στην αγορά, υπό μορφή έστω και καταναλώσεως, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα δημόσια ταμεία για να δημιουργήσουν το υπερπλεόνασμα. Ξέρετε τα 3,5 δις που δημιουργήθηκε το πλεόνασμα και όποιο καταλήξει να είναι στο τέλος της χρονιάς. Αυτά έχουν φύγει από την αγορά. Ήταν το οξυγόνο της αγοράς. Ναι, αλλά ουσιαστικά αυτά... όμως, με συγχωρείτε. Αυτά θα έπρεπε να πάλι όμως η κυβέρνηση με το μέρισμα πίσω. Όχι, ναι, επέστρεψε 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια. Ακούστε να δείτε όμως το μέρισμα. Επέστρεψε και αλλού όμως, όχι μόνο στα 800 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το μέρισμα, κανείς σοφρόν συμπολίτης μας δεν θα μπορούσε να πει ότι οι παροχές δεν είναι δίκαιες και δεν πρέπει να βοηθήσουμε την κοινωνία η οποία πάσχει. Αλλά πιστεύω ότι πέρα από εκεί. Συμφωνώ ότι πρέπει να δοθούν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Αλλά πέρα από εκεί. Αλλά πέρα από εκεί όμως θα πρέπει να δούμε την οικονομία γενικότερα και να πούμε το εξής. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν αυτές οι παροχές να δίνονται με άλλη μορφή και να ενισχύεται η αγορά. Τι εννοώ. Για πείτε. Φορελαφρύνσεις. Όχι, δεν μιλάω για φορελαφρύνσεις. Εγώ γι' αυτό μιλώ. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα μπορούσαν αυτά τα επιδόματα και ιδιαίτερα τα επιδόματα ανεργίας να δίνονται υπό μορφή μισθών, αλλά σε ενεργούς μισθωτούς. Δηλαδή, μια επιχείρηση να προσλάβει έναν υπάλληλο και να τον πληρώνει το κράτος για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο. Η επιχείρηση θα έχει λιγότερο κόστος, θα έχει περισσότερα κέρδη και τα χρήματα θα υποστραφούν υπό μορφή φόρων στην πολιτεία. Ένα αυτό. Γιατί, και δεύτερο. Γιατί το κάνουν αυτό, και δεύτερο, θα σας πω και κάνω πιο κυριότερο, πιο έτσι, θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι μας απασχολεί. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αιμορραγία σε επιστήμονες. Θα μπορούσαμε και εδώ να επιδοτήσουν μια επιχείρηση και να πούν: μπορείς να δώσεις τα 585, εγώ σου επιδοτώ τα υπόλοιπα 585 για να προσλάβεις έναν επιστήμονα. Με συγχωρείτε όμως, για να προσλάβεις έναν επιστήμονα. Των επιστημόνων όμως ήταν και στις προηγούμενες κυβέρνησεις, όχι τώρα. Ναι, σίγουρα είναι. Σίγουρα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι, τώρα πάλι, επιστροφή. Είναι πάλι ένα πρόβλημα της οικονομίας μας, διότι αυτή τη στιγμή στερείται από στελέχη ικανά, τα οποία θα μπορούσαν να βγάλουν την οικονομία μας, την χώρα μας από την κρίση. Θέλω να παρατηρήσω ότι από τα δισεκατομμύρια εκείνα τα οποία μας έχει πάρει η συγκυβέρνηση και τα έχει κάνει υπερπλεόνασμα, ένα κομμάτι μόνο μας ζητούν οι κακοί ξένοι και οι κακοί δανειστές και οι κακοί Ευρωπαίοι. Ένα τεράστιο μέρος τους, δεκατόσα δισεκατομμύρια, ο Εμίλιος ίσως είναι λίγο καλύτερα καρταρτισμένος, βεβαίως ο κύριος Καλλιγάς, που έχει και το ιστορικό όνομα. Λοιπόν, έχει και πλατεία στο όνομά του, θέλω να σου πω, στο εκτοδημοτικό διαμέρισμα. Ο κύριος Καλλιγάς. Λοιπόν, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ακριβώς επειδή την φτάσαν την οικονομία σε ένα σημείο που ξέρουν ότι αν αύριο μεθαύριο και μέχρι το 20 βγουν στις αγορές, θα πάρουν μη σου πω τι δρόμο από τις αγορές και θα γυρίσουν πίσω άπραγοι. Έχουν μαζέψει τα λεφτά μας. Γι' αυτό έχει το δημοσιονομικό μαξιλάρι το λεγόμενο. Να το μαξιλάρι. Ένα. Το δεύτερο είναι επίσης. Θυμάσαι που βρίζανε το Σαμαρά για την προληπτική γραμμή. Στήριξες. Που δεν την πληρώναμε καν εμείς. Μας τη δίνανε. Και τώρα μας τα παίρνουν από τη φόδρα, από το, πώς το λένε, από το στρώμα. Από το, για να φτιάξουν ένα μαξιλάρι για να κάνουν τι. Να μην χρειάζεται να βγουν στις αγορές οι άνθρωποι που είπαν ότι τελειώσαμε από τα μνημόνια. Μας δίνουν τα μυαλά στα χέρια, ρε φίλε. Εμέσως το παραδέχθηκε και στη Βουλή προχτές ο πρωθυπουργός. Πάμε λίγο στον κύριο Ραβάνη γιατί τον διακόψαμε. Και να είμαστε και ισότιμοι στον χρόνο. Επειδή κάνετε μια ερώτηση που ρωτήσατε για το θέμα η αγορά πώς βλέπει τις εκλογές.
Κάποτε ο πατέρας μου έλεγε το 1953, να το πω αυτό, μου λέει ευτυχώς που είχαμε τις εκλογές τότε, λέει, και κάθε εκλογές χτίζαμε και από ένα δωματιάκι. Γιατί σας το λέει αυτό το γιατί έτσι φτιάχτηκαν οι βιοτεχνίες τότε και οι βιομηχανίες. Γιατί παράτυπα, παράνομα, δεν υπήρχαν και φτιάχνει ένα δωματιάκι. Και είστε και απόλυτα ειλικρινείς. Έτσι έγινε τότε. Άμα η Νέα Ιωνία έτσι έχει χτιστεί, επειδή τυχαίνει να είμαι γέννημα θέμα Νέα Ιωνία. Η Νέα Ιωνία περισσότερο βιοτεχνίες και βιοτεχνίες. Δεν έχει βιοτεχνίες εκεί πέρα. Όλες, συνεχεία σιγά σιγά απλό βελτιωθήκαν τα πράγματα και αδειοδοτηθήκαν αυτές οι επιχειρήσεις. Προσέξτε, οι εκλογές κάποτε και θα έρθω και κάποτε πραγματικά παίζαν σημαντικό ρόλο πλέον. Δηλαδή όταν είχαμε εκλογές, θυμάμαι τέσσερα για 2-3 μήνες παγώναν τα πάντα. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι τώρα ο κόσμος είναι λίγο πιο εξοικειωμένος. Ναι, αλλά τώρα εδώ πέρα ουσιαστικά έχει κάνει τετραετία ο Τσίπρας. Έτσι δεν μπορεί να χαρακτηριστούν προώρες. Όχι, αυτό λέω. Είναι πιο εξοικειωμένος. Δηλαδή τώρα πλέον τις εκλογές ξεπερνάμε. Δηλαδή, εγώ έχω λέω πολλές φορές έχει ξεπεραστεί αυτή η δικαιολογία. Ξέρετε, όταν πήγαινε στον έμπορο και σου λέγε εμείς οι βιοτέχνες θέλαμε να πληρωθούμε. Έχουμε εκλογές τώρα. Άσε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πλέον η αγορά έχει έρθει στα ίσα της. Σε ένα καλό που είχε όλη αυτή η κρίση και πρέπει να το πούμε αυτό, φτιάχτηκε κάπως η αγορά. Δηλαδή πλέον η αγορά δεν γίνεται τόσο πολύ με επιταγές. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το παλιό σύστημα πλέον που κυκλοφορούσε όλη η αγορά. Το 100% της αγοράς μπορεί να ήταν επιταγές. Τώρα τουλάχιστον οι επιταγές είναι πολύ λιγότερες. Αυτό που λέμε οι τράπεζες είναι πολύ πιο προσεκτικές. Από τη μια μεριά δεν δίνουν χρήματα, από την άλλη δεν έχουν να δώσουν και πολύ σωστά. Το λέει ο οικονομολόγος μας εδώ. Δεν έχουν, να δώσουν. Δεν δημιουργούν προβλήματα. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς εκεί ήθελα να πάω. Έχουμε την κατάσταση λογαριασμών. Δηλαδή, βλέπετε ότι ενώ. Και έτσι, τι κάνει ο βιοτέχνης, ο επαγγελματίας, ο έμπορος. Προσπαθεί. Θα πω και ο κ. Μπογδάνος πλέει τα μαύρα χρήματα. Δεν υπάρχουν μαύρα χρήματα. Εγώ θεωρώ ότι οι πολίτες, ανάλογα με τον τρόπο που τους φέρεται η πολιτεία, αμήνονται. Η μισή οικονομία αμήνονται. Λειτουργεί με μαύρα. Ναι, ναι, είπα αμήνονται, κύριε Μπογδάνο, είπα αμήνονται. Εγώ μαζί σας σήμερα να σας πω κάτι. Περιμένετε. Όσο κουλό και να σας ακούγεται. Εκτιμείτε ότι είναι 35 δις. Εγώ θα σου πω ότι είναι παραπάνω. Δεν είναι τόσο. Το ΑΕΠ είναι 180-170. Δεν έχουμε, με 180 δεν έχουμε 50 δις μαύρα στην Ελλάδα. Όχι, δεν έχουμε. Ας μην έχουμε. 30 έχουμε. 30, ναι, εκεί κοντά είναι. Μα 20% έχει και Αμερική. Εγώ θέλω να σας πω ότι από ένα σημείο μελέτες είναι κάτω από το μέσο όρο. Να με συγχωρήσετε, θα σας πω κάτι που θα σας σοκάρει. Για την σκληροπυρηνική φιλελεύθερη θεωρία, επειδή οι φιλελέδες δεν είναι λελέδες, από ένα σημείο και ύστερα, η φοροδιαφυγή είναι πράξη αντίστασης. Όταν μου βάζεις 80% φορολογία στο κεφάλι, 75%. Δεν μπορείς να περιμένεις, ρε αδερφέ, ότι εγώ θα σκύψω και θα πω σφάξε με, αγά μου, να γιάσω. Ας το καταδικάσουμε για τα μάτια του κόσμου, αλλά ας καταλάβουμε τους ανθρώπους. Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, λέω αμήνομαι. Μπράβο. Ευχαριστώ κύριε Ραβάνη, γιατί δεν το λένε πολύ δηλαδή, αυτό. Όταν κάποιος με επιτίθεται, είμαι υποχρεωμένος να αμυνθώ. Δεν το λένε πολύ. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Δεν θεωρώ ότι ούτε με τους συναδέλφους που συζητάμε, πάω ούτε αυτό λέμε, άμυνα, εσύ αμήνεσαι, αναγκάζεσαι να ζήσεις, για να μπορείς να ζήσεις. Δυστυχώς, αν δεν φοροδιαφύγεις, αν δεν φοροαποφύγεις, δεν μπορείς να ζήσεις. Άρα αναγκάζονται πολλοί συνάδελφοι, το ζούμε αυτό, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι συνάδελφοι, mm-hmm. οι οποίοι αντί να πληρώνουν τους φόρους τους, αντί να πληρώνουν το ΦΠΑ τους, αντί να πληρώνουν, επειδή δεν τους φτάνουν ούτε να διαβιώσουν, κοιτάνε να πληρώσουν πρώτα τους προμηθευτές τους, τη ΔΕΗ, το ρεύμα, τους υπαλλήλους τους και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και έχει φτάσει τα χρέη. Και για το νοικοκυριό τους. Για το νοικοκυριό τους, δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτό, άρα τι κάνεις, αμήνεσαι σε αυτήν πραγματικά τη ρέλαμπα. Είναι δυνατόν να σου λέει 29% φορολογία, ασφαλιστικές φορές που στην ουσία είναι φορολογία, να σου παίρνει, να ξεκινάει και από το μηδέν. Για ποιο λόγο, δηλαδή, για να τα χαρίζει στο Λαβρεδιάδη. Εμείς είμαστε άλλοι Έλληνες. Εγώ θεωρώ, έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εμείς νιώθουμε πολλές φορές ότι είμαστε άλλοι Έλληνες. Να πω κάτι μόνο, επειδή μας προωθεί ο κόσμος και έρχονται τα μηνύματα. Επειδή κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα που έχουμε πιάσει, έχουμε ανοίξει την ατζέντα, ξέρετε τι ρωτούν οι περισσότεροι. Πότε θα μειωθούν οι εισφορές, πότε θα πάρω τη σύνταξή μου. 2 χρόνια ακόμα δεν έχω πάρει το εφάπαξ. Mm. Άνθρωποι οι οποίοι για όλη τους τη ζωή πληρώνανε, αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει χρήματα. Και όμως εδώ να πούμε μια μεγάλη αλήθεια. Το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον το Υπουργείο Εργασίας, έχει τρέξει πολλά εφάπαξ, έτσι. Υπάρχει άλλος λόγος που. Γιατί κλείνει η χρονιά. Ακούστε. Γιατί κλείνει η χρονιά. Υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι το ασφαλιστικό. Γιατί έρχονται εκλογές. Όχι, δεν είναι αυτό. Για 7 χρόνια το ασφαλιστικό. Μην ξεχνάτε ότι τρέχαμε με μια ταχύτητα να βγαίνουν 25 και 30 χιλιάδες άνθρωποι στη σύνταξη. Πάντως αυτό το είναι εδώ στα μηνύματα. Σήμερα τρέχουμε με από 8 μέχρι 10 χιλιάδες. Άρα είναι λογικό
να τελειώνουν οι υποθέσεις και να προχωράνε. Δηλαδή, σήμερα συζήταγαμε νομίζω με ένα ταμείο που παλιά βγάζαν, έχουν βγάλει μέχρι και το 15 παραδείγματος χάρη, θα μπουν τώρα στο 16. Δηλαδή για τα εφάπαξ και αυτά που ρωτάνε. Πάντως είναι πολύ πίσω ακόμα. Είναι πολύ πίσω. Και αυτό, πολύ... αυτό είναι το μόνο καλό που έχει κάνει στην κυβέρνηση, ότι είναι εκτός μνημονίου. Γιατί αν ήταν με το βούρδουλα, να το πω πολύ απλά, του μνημονίου, αυτή τη στιγμή με τις συντάξεις που εκκρεμούν και δεν έχουν εκδοθεί. Δεν θα έκλεινε ούτε αξιολόγηση, ούτε λεφτά θα παίρναμε, τίποτα. Πάντως έχουν πέσει 80.000. Μου είχαν πει από τις 300.000 που είχαν την εκκρεμότητα σε συντάξεις, έχουν πέσει 80.000. Αλλά σας λέω, είναι πολύ σημαντικό. Και αν το ασφαλιστικό έχει μια αντέξει λίγο περισσότερο, είναι γιατί περισσότεροι από εμάς, και μιλάω για τους ανθρώπους της ηλικίας που είναι από τα 55 μέχρι τα 60, σχεδόν επιβαρυνθήκαμε όλοι. Εγώ προσωπικά επιβαρύνθηκα 7 χρόνια επιπλέον να πληρώνω. Δηλαδή, είχα 37 χρόνια ανεξαρτήτου ηλικίας, θα έβγαινα στα 56 από 18 χρονών και τώρα με πάει στα 62. Δηλαδή, από μέναν μόνο θα εισπράξει 5 χρόνια ακόμα επιπλέον εισφορές. Και θα με βγάλει και σύνταξη με 43 χρόνια, 44. Με συγχωρείτε, γιατί είμαστε και στο κλείσιμο. Ο λόγος βέβαια είναι τα δημοσιονομικά μεγέθη. Με συγχωρείτε, επειδή μιλάμε, επειδή ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρώτη-πρώτου μειώσεις ασφαλιστικές φορές και σε άλλα πράγματα. Όλα αυτά μπορούν να αποδώσουν, μπορούν να προσδώσουν. Ανεξάρτητα από το τι προσδοκά η κυβέρνηση, αν θα ανεβεί δημοσκοπικά και να μετρήσει δυνάμεις, στον κόσμο αυτά και στην αγορά μπορούν να περάσουν. Και είναι ένα ερώτημα προς όλους. Υποσχέθηκε 25% με τη λήξη των μνημονίων. Και τι έγινε, το 29 έγινε 28, μια μονάδα κάτω κατέβηκε. Εντάξει, και από πρώτη πρώτη θα την κατεβάσει κι άλλο, λέει. Όχι. Για τα φορολογικά. Μια μονάδα, αντί να γίνει 25% η φορολογία των νομικών προσώπων, έγινε από 29-28. 1% μείωση. Και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο μαζί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει με το που θα αναλάβει, θα μειώσει τις φόρους όλους. 1%, 2, όλους. Θα πατήσει το κουμπί. Πώς μπορεί να το κάνει και δεν το κάνει. Που θα βρει το πλεόνασμα. Ωραία. Ξέρετε κάτι, πρώτον, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Πάμε να ξεκινήσουμε εκ των δεξιών σας, τον κύριο Μπογδάνο, και ερχόμαστε προς τα εδώ. Ναι. Γεια σας, όλη αυτή η εποχική μετακλητή σου από εδώ, θα κάνω, από θα εκεί. Θα κάνω το δικαιώδη για όλου, με συγχωρείς. Και γιατί να χάσουν αυτή τη δουλειά τους άμα απαιτούνται. Άμα απαιτούνται, όχι για να πληρώνονται. Αν χρειάζονται για το κράτος. Με συγχωρείς, έχουμε μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα 55.000 προαναγγελθήσεις προσλήψεις στο ευρύτερο δημόσιο. Βγάλτε τις αυτές. Θες να σου βγάλτε πω... τις αυτές. Εδώ, είπες προσλήψεις. Έτσι, στην κουβέντα, είπες προσλήψεις. Ένα το 55.000. Θες να μου πεις ότι η ΕΡΤ τους... χρειάζεται άλλους 2.000 υπαλλήλους. Αν δεν ξέρω αν χρειάζεται 2.000 υπαλλήλους. Να με συγχωρείς. Επειδή με ρωτάς πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Εμένα... Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει, θα απολύσει δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη να απολύσει από το δημόσιο. Προσωπικά θα ήμουν υπέρ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ούτε είμαι η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, εσύ ούτε... φέρεις τον εαυτό σου. Ακριβώς. Εγώ είμαι διευθυντής προγράμματος στον θέμα 104,6 και εκδότης στο meaculpa.gr. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να καθαρίσει και τον κόπρο του Αυγίου που λέγεται δημόσιο. Όμως, για παράδειγμα, αδελφέ, αντί να μου δίνεις 500 άρικα να μου τα μοιράζεις τα Χριστούγεννα, λες και είσαι ο θείος μου και μου δίνεις χαρτζιλίκι, χαμήλωσέ μου τους συντελεστές. Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνουμε πάσα, κύριε Καλλιγά, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης μπορεί να γίνει. Με το που λέει ότι θα μειώσει τις φωτιές. Να πω μια τελευταία. Για να τελειώσει γιατί κλείνουμε. Επειδή το τελευταίο πτυχίο ήταν μακροοικονομικά. Από ένα σημείο και ύστερα, όσο ανεβάζεις τους φόρους, τόσο μειώνεται η απόδοση των φόρων. Παίρνουμε πάσα. Καμπύλη Λάφερ λέγεται αυτή. Φαίνεται στο μεσόδιο. Μείωσέ τους και θα πάρεις περισσότερα λεφτά. Αλλά δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Πέρα από εκεί ο φόρος, όπως έλεγε και ένας οικονομολόγος, σκοτώνει το φόρο. Αλλά ωστόσο, ξέρετε, τα δημοσιονομικά μου είχε δείχνει δεδομένα. Φέτος ο προϋπολογισμός, ο καινούριος που ψηφίστηκε, αναφέρει 54 δις έσοδα και 51 έξοδα. Να ώστε να έχουμε τα 3-3,5 δις πλεόνασμα. Ναι. Εάν τη φορολογία από 29 την κατεβάσει 25, όπως επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης, αυτές οι 4 μονάδες μεταφράζονται σε 3,5 δις ευρώ έσοδα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Τι μπορούν θα βρεθούν αυτά τα 3,5 δις είναι όλο το έμφυα. Ξέρετε, ο καλύτερος φόρος που υποδίδεται είναι το έμφυα. Και 2,650 εισπράξιμότητα. Αυτά τα 3,5 πού θα βρεθούν. Θα πρέπει να μας φύγει που θα τα βρει. Θα βρεθούν. Διότι καλές οι προαναγγελίες, οι προεκλογικές αναγγελίες, αλλά θα πρέπει να μας φύγει που θα τα βρουν. Θα παράγει. Δεν έχουμε επιλογές να πούμε ότι μειώνουμε κάτι χωρίς να αυξήσουμε κάτι άλλο. Εκτός και να πωλήσει κόσμο. Ξέρετε, τα έσοδα με τα έξοδα πρέπει να έχουν μια συσχέτιση.
όταν μειώνει τα έσοδα, μπορεί να μειώσει και τα έξοδα. Ναι, κύριε Καλλιγά, ισχύει. Πολύ καλά. Παράγει το ίδιο. Πάρα όμως. Πολύ ωραία. Να μα πει ότι θα μπορούσε να πλησιάσει την παραγωγή σου. Θα μπορούσε να πλησιάσει την παραγωγή σου όμω. Πώ, με τι. Πώ, αν εμένα μου κόψει τι εργοδοτικέ εισφορέ και μπορώ να πάρω άλλο ένα μηχάνημα και καταφέρω να προσλάβω άλλον έναν υπάλληλο και η παραγωγή μου αυξηθεί κατά 30%. Αυτομάτω θα αυξηθεί κατά 30% και το ποσό που μπορώ να δίνω στο κράτο. Αυτό είναι μια θεωρητική τοποθέτηση. Και αν μου κατεβάσει παντού έχουμε τη θεωρητική τοποθέτηση και την εφικτή. Το να λέμε ότι μπορούμε να κατεβάσουμε τους φόρους ή τις ασφαλιστικές φορές είναι μια θεωρητική τοποθέτηση. Είναι εφικτή. Απόλυτα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ραβάνη. Θέλω να πάμε στον κύριο Ραβάνη. Ακούσαμε τι είπαν και οι δύο, έτσι. Mm-hmm. Οι συνάδελφοί σας παίρνουν προσωπικό. Οι εισφορές πληρώνεται είναι τετράωρα. Όχι προσωπικά, να μιλήσουμε ανοιχτά. Όχι, ανοιχτά, όχι, ανοιχτά. Γιατί κακά τα ψέματα πρωταθλήτρια είναι η μη εργασία. Έτσι, τα τετράωρα. Θα διαφημίσει από το Γενάρη την αύξηση του κατώτατου μισθού. 490.000 μακροχρόνια άνεργοι, παιδιά από τον ΟΑΕΔ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Δηλαδή, οι περισσότεροι συνάδελφοι αναγκάζονται είτε να πάρουν με μειωμένο ωράριο για να μπορέσουν να καλύψουν τις ώρες που θέλουν. Ή να προσπαθήσουν τέλος πάντων να είναι νομότυποι. Είπα, όταν σου επιτίθενται, αμήνεσαι. Μάλιστα. Και οι τρόποι που βρίσκεις να αμυνθείς είναι τουλάχιστον να είναι νομιμοφανείς. Άρα, αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά πράγματα κοιτάει ο συνάδελφος να είναι νομιμοφανείς, να είναι νομότυπος και από εκεί και πέρα να συμβαίνουν άλλα πράγματα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό όμως. Και ειλικρινά, επειδή τελικά όχι μόνο στο χρόνο του μνημονίου, ακόμα και σήμερα πληρωνόντουσαν το δώρο οι εργαζόμενοι και πήγαιναν οι εργοδότες στα σπίτια. Είδατε περιστατικό στην επαρχία σήμερα και πήρε το δώρο πίσω. Yeah. Αυτό δεν είναι άμυνα. Όχι. Θα σας πω κάτι άλλο. Δράτομαι με αυτό που λέτε, έτσι. Ναι. Δεν ρωτάτε αν αυτός εδώ που πήγε και το έκανε, αν ο ίδιος είχε εκείνη τη στιγμή να πάρει γάλα για το παιδί του. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά εγώ πάω στη μεγάλη εικόνα. Επειδή συνάδελφοι, ιδιοτέχνες και επαγγελματίες. Γιατί και αυτός που πήρε το δώρο φορολογείται εις διπλούν, έτσι. Ναι, θα σου πω κάτι. Ο άνεργος. Και το δίνει μετά το δώρο πίσω. Άρα χάνει και ένα μισθό. Ο άνεργος βγαίνει στην ανεργία και πάει και ένα χρόνο στον ΟΑΕΔ. Καταλάβατε. Και εμείς κάναμε ταμείο ανεργίας δυστυχώς για εμάς, για τους επαγγελματίες. Και σας πω ότι έχουν πάρει ελάχιστοι. 300.000, 350.000 είναι οι άνεργοι βιοτέχνες και επαγγελματίες. Και από αυτούς νομίζω 4 ή 5.000 πήραν αυτό το επίδομα των 3 μηνών. Δηλαδή όλοι οι άλλοι δεν μπορούσαν να το πάρουν γιατί δεν χρωστάνε στο δημόσιο, χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία, χρωστάνε οι υπόλοιποι 300.000. Κανείς δεν ρωτάει τι είναι. Έτσι θα σας πω ένα ειλικρινά. Στους περισσότερους που μπαίνουν σε ταξί τώρα, όταν τους ρωτάει, περισσότεροι ήταν πρώην. Βιοτέχνες ή επαγγελματίες. Έχω τύχει και εγώ, σε αυτό έχετε δηλαδή, δίκιο. Ναι. Μου κάνει τρομερή, γιατί οι άνθρωποι είναι αξιοπρεπείς. Θέλουν τη δουλειά, θέλουν να δουλεύουν. Και έχουν μείνει και με χρέη. Και έχουν μείνει με χρέη. Και αν δεν επιβιώσουν αυτοί, δεν θα μπορούν να καλύψουν μετά μέσω του δημοσίου τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων και του συνταξιούχου. Ο Έλληνας έχει μια τεράστια αξιοπρέπεια μετά από 10 χρόνια μνημόνια. Να σας πω. Στη Γαλλία κατέβηκαν τα κίτρινα γυλαίκα με την βενζίνη στο 1,4 το λίτρο. Τέσσερις εβδομάδες, αστικά 2. Που έχουμε πλησιάσει και τα 2 ευρώ. Και μετά, εντάξει, κατέβηκε τώρα στα 3 κάτι. Μετά από 10 χρόνια μνημόνια, είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι. Και επίσης είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι μετά από τη μεγάλη εξαπάτηση. Εγώ συμφωνώ όταν σε αυτό. Λοιπόν, πιστεύεις ότι θα τους ψηφίσεις και θα τα φέρουν όλα τούμπα και σου κάνουν χειρότερα προσδοκή από τα ίδια. Όχι εσύ και αυτό που έρχεται. Λοιπόν, κλείνοντας. Το θέμα είναι ακριβώς τι προσδοκίες μπορεί να έχει ο κόσμος από αυτό το οποίο έρχεται. Λοιπόν, κλείνοντας, να πάρουμε ρεπορτάζ από τον Εμίλιο Περδικάρη. Νάσος Ηλιόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα. Τελικά τι είναι, λύση ανάγκης? Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ούτως ή άλλως. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έχει περάσει από το Υπουργείο Εργασίας. Έχει περάσει από το Υπουργείο Εργασίας. Έχει γνώση, μπορεί να ενώσει τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα. Ανακοινώθηκε σήμερα. Δείτε τη μεγάλη εικόνα. Τι εννοώ τη μεγάλη εικόνα, τους τρεις μεγάλους δήμους. Δηλαδή, δείτε. Ηλιόπουλος στην Αθήνα, Νοτοπούλος στη Θεσσαλονίκη, Πελαβίλα στον Πειραιά. Άρα στις κομματικές υποψηφιότητες. Κομματικές υποψηφιότητες, οι οποίες σε συνδυασμό με την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε γι' αυτό. Ναι. Ουσιαστικά τι στοχεύουν, σε τι στοχεύουν? Στοχεύουν στο να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και σαν άμυνα δηλαδή για αυτό το οποίο έρχεται, γιατί θα είναι στην αντιπολίτευση όταν αργά ή γρήγορα γίνουν οι εκλογές αυτές. Καλά, θα το βασίσουν οι πολίτες. Τι βάζει? Δεν λέω ότι θα γυρίσει το 3%, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι στο πολιτικό DNA του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ ολοκλήρωσε. Να δημιουργήσει ένα μηχανισμό, να δημιουργήσει δηλαδή να προσπαθήσει να φτιάξει μια βάση με τα καινούργια δεδομένα. Μεγάλη βάση. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι έχει πολύ μεγάλη.
να χρησιμοποιεί την Αθήνα ως δοκιμαστικό σωλήνα νέων στελεχών. Να σας θυμίσω ότι η πρώτη, μας συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν ως υποψήφιος για τον Δήμο της Αθήνας. Να σας θυμίσω τον Γαβριήλ Σακελαρίδη που παραλίγο να κάνει τη μεγάλη έκπληξη με τον Καμίνη, έναν αξιοπρεπέστατο άνθρωπο. Με αυτό που έγινε τον έχει κάψει εκ προτέρων. Όχι, δεν όποιον και να έβαζε. Και φτιάχνει και ο Τσίπρας ο ίδιος να κατέβαινε στο δημόσιο. Ο Τσίπρας ετοιμάζεται και για την επόμενη μέρα. Εάν η ΙΤΑ είναι μεγάλη, οι σύντροφοι θα γίνουν λύκοι. Αν είναι πιο μικρή, τι θα γίνει. Αν το 180 είναι πιο μικρή, μπορεί να κάνει αντάρτικο. Όχι, και τα 180 μας συγκεντρώνονται, γιατί έχουμε προεδρική εκλογή. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είμαστε πολύ καλή παρέα, τουλάχιστον φαίνεται τα μηνύματα. Παρακαλώ να με ξανακαλέσετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας. Ιστορική εκπομπή, να το πούμε αυτό το επιτουπιεστήριο. Είναι από τις ιστορικότερες εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Έχω την αίσθηση ότι πλέον είναι και πιο παλιά στην ελληνική τηλεόραση. Μακράν. Όχι, πέρα ότι είναι τόσα χρόνια συνεχόμενα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά. Τον κύριο Ανδρέα Καλλιγά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τον κύριο Παύλο Ραβάνη. Τον Εμίλιο Περδικάρη. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα να σας ευχηθώ. Και θα τα πούμε με το καλό μετά τις γιορτές και υγεία να έχουμε. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 2-3 λεπτά είμαστε πάλι εδώ. Θανάση Θεοχαρόπουλος θα είναι εδώ δίπλα μου. Πάμε σε ένα τέτ α τέτ. Μπορεί να είμαστε παραμονή Χριστουγέννων. Να μας πει τι γίνεται με τη Δημάρ. Με το πρώην Πασόκ Παύλα Κίνημα Αλλαγής και Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Αν προχωράει ή όχι η συμφωνία των Πρεσπών. Είναι από τα ονόματα που ακούγονται ότι τη βλέπουν θετικά. Και βέβαια πολλά άλλα. Σε 2-3 λεπτά πάλι πίσω. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου, ουσιαστικά δεύτερο μέρος, Θανάσης Θεοχαρόπουλος εδώ μαζί μας στο στούντιο, πρόεδρος της Δημάρ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και ακριβώς από κάτω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-34-89-008 για τις απορίες και τα ερωτήματα του κόσμου πάνω απ' όλα, κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παραμονή Χριστουγέννων. Όχι, ειλικρινά το λέω και ευχαριστώ γιατί είστε ένας άνθρωπος που όταν κάνουμε συνεντεύξεις βγαίνουν και ειδήσεις. Και εγώ θέλω να το πω, είστε και το πρόσωπο των ημερών ανάμεσα σε αυτούς που πολλοί λένε στα δημοσιογραφικά θεωρία και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό και στα πολιτικά γραφεία ο Θεοχαρόπουλος ψηφίζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Άλλοι λένε όχι, ο Θεοχαρόπουλος δεν την ψηφίζει, έχει βάλει όρους ότι είναι στην εθνική γραμμή, εγώ την βλέπω θετικά, πρέπει να λυθεί ένα πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα τρεις δεκαετίες. Μπορούσαν να γίνουν και άλλα πράγματα, αλλά θέλω να μου δώσετε και ημερομηνία εκλογών. Κοιτάξτε, δυστυχώς και αυτό το θέμα, το εθνικό θέμα, ναι, μπαίνει σε μια σκακέρα ενός πολλές φορές και μάλιστα στήλου δικοματισμού. Δηλαδή, όποιος είναι από εδώ είναι με το ΣΥΡΙΖΑ, όποιος είναι από εκεί είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Σε μια απαράδεκτη λογική, την έχουμε ζήσει εξάλλου και πριν το 2015, μια τοξική λογική, η οποία ουσιαστικά δεν αφήνει να ακουστούν τα επιχειρήματα της κοινής λογικής. Ξέρετε ότι η Δημοκρατική Αριστερά έχει εκφράσει από την αρχή μια ξεκάθαρη θέση. Ποια είναι αυτή? Λέμε λοιπόν. Το αυτονόητο κατά την άποψή μου. Ότι η πάγια εθνική θέση της χώρας είναι ότι η σύνθετη ονομασία έργα όμνας με συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας και αυτό είναι το θετικό στοιχείο της συμφωνίας. Μάλιστα. Ταυτοχρόνως από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι υπάρχουν και προβληματικά στοιχεία της συμφωνίας. Ποια είναι αυτά? Η ηθαγένεια και η γλώσσα. Mm-hmm. Να το πω έτσι απλά. Θα μπορούσε η ηθαγένεια να ήταν βόρειο-μακεδονική και η γλώσσα να ήταν σλάβο-μακεδονική. Αυτό θα ήταν το άριστο σε μια διαδικασία το οποίο δεν έχει επιτευχθεί. Το Λιάν θα το καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί συζητάμε. Γιατί ξέρετε πολύ σοβαρά. Γιατί πολλές φορές ηθαγένεια, τι σημαίνει. Η εθνότητα ακούει, η γλώσσα ακούει και σου λέει τι γίνεται. Το ότι ήταν αυτά τα στοιχεία και είναι προβληματικά. Πού τεκμέρεται από το γεγονός ότι και τώρα έρχονται, πανέρχονται τροπολογίες στο ΣΥΝΤΑ στην αναθεώρηση του συντάγματος των Σκοπίων για να βελτιωθούν. Αλλιώς, αν ήταν αποσαφηνισμένα, δεν θα χρειαζόταν τίποτα. Εδώ είναι δύο αποστολέ. Να σα δώσω ένα επιχείρημα γιατί είναι τόσο κατανοητό. Αν ήταν όλα αποσαφηνισμένα, δεν θα χρειαζόταν. Τώρα, το αυτονόητο ποιο είναι, ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτά τα στοιχεία όταν θα έρθει η τελική συνταγματική αναθεώρηση στη χώρα μας. Άρα τότε θα αποφασίσει ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Τότε θα συνεδριάσουν τα όργανα της Δημοκρατικής Αριστεράς και η Κεντρική Επιτροπή και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας. Ωραία. Με ποια δεδομένα? Με αυτά που σας είπα σε σχέση με τη συμφωνία, το θετικό στοιχείο και τα προβληματικά στοιχεία πώς θα εξελιχθούν. Και βεβαίως ταυτοχρόνως με ένα θέμα το οποίο έχουμε βάλει στο δημόσιο διάλογο, το οποίο ποιο είναι? Το απλό. Αυτή τη στιγμή έχουμε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο. Μάλιστα. Ο οποίος τι κάνει, κατά την άποψή μου, γελιοποιεί τη χώρα. Δηλαδή, σε κάθε ευκαιρία λέει ότι διαφωνεί με όλο αυτό το οποίο κάνει η ίδια του κυβέρνηση.
Και μάλιστα είναι δύο κόμματα που πήγαν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πήραν την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και παρουσιάζονται να λένε ότι ουσιαστικά θα ψηφίσουν διαφορετικά. Να μην υπάρχει δηλαδή πραγματική κυβερνητική πλειοψηφία. Και να έχετε τον μπαλάκι στο Θεοχαρόπλο και στους άλλους βουλευτές. Και βεβαίως να είμαστε τα κόμματα, η Δημάρ, το Ποτάμι. Ξέρετε, στο κίνημα αλλαγής είμαστε και ένας συνασπισμός κομμάτων, το κόμμα του Παπανδρέου. Εν πάση περιπτώσει, αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουμε μια στάση σε αυτό το θέμα και περιμένουμε να δούμε. Θεωρώ βεβαίως ότι εθνικά υπεύθυνοι έχουν εγώ στάσει περισσότερες δυνάμεις. Ξέρετε, αποφεύγω να τους χωρίζω. Δεν μιλάω τώρα για τους ακροδεξιούς, μιλάω για τη Χρυσή Αυγή και για τις άλλες δυνάμεις αυτού του είδους. Αλλά δεν μ' αρέσει ούτε η πατριδοκαπηλεία, αλλά από την άλλη πλευρά ούτε και να χωρίζουμε τους περισσότερο πατριώτες και λιγότερο πατριώτες. Τι κρατάω, γιατί ουσιαστικά το λέτε ξεκάθαρα απόψε εδώ το βράδυ στο επιστηρίου, στο Κόντρα. Τι λέτε, ότι όταν έρθει το τελικό κείμενο, θα συνεδριάσουν τα όργανά μας, είναι στην εθνική γραμμή η συμφωνία κατά μεγάλο ποσοστό, αλλά θέλετε να δείτε τελικά κείμενα. Είναι στο θέμα της σύνθετης ονομασίας έργα. Αυτό που είπατε, τώρα, όμως, είπατε πριν. Περιμένω αυτό να δω πώς θα εξελιχθούν τα προβληματικά στοιχεία και ταυτοχρόνως η συγκυβέρνηση αυτή, η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχίζεται. Να κουνάει το δάχτυλο στα υπόλοιπα κόμματα. Συνεπώς θα πρέπει, εφόσον έρθει, να δεσμευτεί η κυβέρνηση για την ημερομηνία των εκλογών μετά την ψήφιση της συμφωνίας. Ωραία. Εγώ το θεωρώ αυτό που περιγράφετε και σοβαρό και ότι έχει μια λογική. Η κυρία Γεννηματά, αν για παράδειγμα, ανοίγουμε όλα τα δεδομένα. Δεν το ψηφίζουμε και βάζω κομματική γραμμή. Εκεί η Δημάρ τι θα κάνει. Πρώτο να σας πω το εξής. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και έχει αποσαφινιστεί από το κίνημα αλλαγής. Δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα κομματικής πειθαρχίας. Μάλιστα. Και νομίζω ότι με όλους τους τόνους έχει ξεκαθαριστεί τις προηγούμενες ημέρες. Το δεύτερο στοιχείο σε σχέση με αυτό το θέμα είναι ότι να μην υπάρχει παρανόηση για τη θέση. Γιατί μπορεί να μιλάμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα που τέμουν οριζόντια το πολιτικό σύστημα, αλλά δούμε ποιες είναι οι θέσεις των κομμάτων. Τι εννοώ, το κίνημα αλλαγής και η Φόφη Γεννηματά από την πρώτη στιγμή έχει μιλήσει υπέρ της σύνθετης ονομασίας έργα όμνες στην πραγματική αναθεώρηση. Όπως και να δημοκρατία. Αλλά έχει πει ουσιαστικά. Τον τελευταίο καιρό ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει σύνθετη ονομασία, δεν τον ακούω. Εγώ τουλάχιστον δεν λέω πρώτο καιρό, δεν λέτε. Ναι, τώρα όμως ο κ. Μητσοτάκης το τελευταίο χρονικό διάστημα θέλω να πω δεν έχω ακούσει ποτέ να πει τη λέξη ότι δεν έχουμε τη σύνθετη ονομασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ταυτοχρόνως το κίνημα αλλαγής λέει ότι θεωρεί την ηθαγένεια και τη γλώσσα ότι είναι αρνητικά στοιχεία. Mm-hmm. Εδώ υπάρχει μία ένταση εδώ σε αυτό το θέμα σε σχέση με το πόσο αυτά τα στοιχεία είναι προβληματικά ή όχι. Συνεπώς αυτή είναι η θέση πρώτα απ' όλα. Και βεβαίως όταν σας λέω ότι θα συνυπολογίσουμε όλα τα δεδομένα όταν θα συνεδριάσουν τα όργανα της ΔΗΜΑΡ, θα συνυπολογίσουμε και τη στάση του κινήματος αλλαγής. Θα αποφασιστεί με βάση, ξέρετε, δεν είμαστε σε ένα φορέα πολυκομματικό. Είμαστε, συνεπώς, όλα συνυπολογίζονται στην τελική αποφάση την οποία θα ληφθεί. Μάλιστα. Απλώς εγώ έβαλα όλα τα δεδομένα, γιατί ξέρετε, αυτό συζητιέται. Και τώρα, με αφορμή εσάς, είναι και άλλοι συναδελφοί σας οι οποίοι προσμετρώνται ή δεν προσμετρώνται είτε στο 151 είτε στο 149. Και για παράδειγμα, είδαμε τον κύριο Θεοχάρη την Τετάρτη. Όπου πήγε στη Νέα Δημοκρατία, προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το προηγούμενο διάστημα είχε αφήσει να νοηθεί ότι θα υπερψήφισε τη συμφωνία. Κοιτάξτε, καλό το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία να σταματήσουν με αυτή τη λογική που θεωρώ ότι απαξιώνει το πολιτικό σύστημα της χώρας. Δηλαδή αυτό το προσμέτ. Αυτή η διαδικασία που λέτε 149, 152, 155, 148. Αυτό δεν είναι. Ναι, δεν το ακούτε και εσείς στη Βουλή. Από πού προέρχεται αυτό πρώτα-πρώτα, βεβαίως. Προέρχεται από τους ΑΝΕΛ. Προέρχεται από το γεγονός ότι ένα κόμμα εξουσίας, που συγκυβερνά αυτή τη στιγμή έχει πάρει αυτή τη στάση που έχει πάρει. Εδώ υπάρχουν θέσεις, φορείς. Η Δημάρ έχει τη θέση της, το Ποτάμι έχει τη θέση της, το Κίνημα Αλλαγής έχει τη θέση. Όλοι οι φορείς έχουν τη θέση τους. Να μιλήσουμε επί της πολιτικής, να σταματήσουμε αυτή τη λογική που είναι τοξική. Την είχαμε ξαναζήσει το 2014 και πιο νωρίς και άλλες φορές. Με την προεδρική εκλογή τότε. Την έκανε και προεκλογικά πολλές φορές και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λάθος. Η λογική η οποία χρειάζεται είναι να δούμε αν χρειάζεται να επιληθεί το θέμα ή δεν χρειάζεται να επιληθεί το ζήτημα. Αν είναι προς το συμφέρον της χώρας η συμφωνία που θα έρθει στο τέλος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ή δεν θα είναι. Αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Νομίζω έτσι θα πρέπει να αποφασίσουν και οι βουλευτές και τα κόμματα στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα. Πάμε λίγο την κουβέντα παρακάτω. Εκλογές θεωρείτε ότι θα γίνουν με αφορμή το Σκοπιανό ή η κυβέρνηση είτε περάσει τον κάμπο το 151 είτε όχι θα φτάσει στο τέλος της τετραετίας? Νομίζω ότι το μακεδονικό είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει και το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Δεν υπάρχει εμβολή ότι κάθε φορά οι εκλογές αποφασίζονται, είναι στην ευχέρεια της κάθε κυβέρνησης, εκάστοτε της κυβέρνησης, να αποφασίσει τον χρόνο που την θεωρεί ότι βολεύει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μείζον θέμα, στο οποίο αναλόγως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και μετά τα Σκόπια και μετά την αναθεώρηση του συντάγματος στα Σκόπια, νομίζω θα επηρεάσει. Θεωρώ πιθανότερη ημερομηνία όμως με όσα έχουν ελεγχθεί μέχρι τώρα το Μάιο. Μάλιστα. Κύριε Θεοχαρόπουλε, είστε όπως είπατε σε ένα συνασπισμό κομμάτων. Και μάλιστα, εγώ θα πω τη λέξη Πασόκ, γιατί ξέρετε, έτσι ο κόσμος το καταλαβαίνει περισσότερο. Και αν μου επιτρέπετε προσωπικό μου σχόλιο, έχετε αλλάξει και πολλά ονόματα. Πασόκ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Κίνημα Αλλαγής, ενώ αυτός ο συνασπισμός κομμάτων, έτσι. Η σχέση σας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, με την κυρία Γεννηματά, πώς είναι και τι εννοώ?
ξέρετε πολύ καλά, δεν έχει γραφτεί, έχει υποθεί. Υπήρξαν εντάσεις μεταξύ σας, όχι σας προσωπικά, ενώ της Δημάρ με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, όσον αφορά τα ψηφοδέλτια, την επάνδρωση των ψηφοδελτίων. Και είχαν δημιουργηθεί και θέματα. Δεν θέλω να σταθώ μόνο σε μία περιοχή. Γιατί λέτε ότι έγινε αυτό, δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις που έχετε εντός του κόμματος, ενώ του κινήματος αλλαγής όλο αυτό? Κοιτάξτε, αυτό που ξεκινήσαμε το 2015 δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε δεδομένο. Δηλαδή, ο στόχος να γίνει μια ισχυρή κεντροαριστερά που θα είναι προοδευτική και θα κοιτάει. Εσείς το λέγατε. Βεβαίως. Μαζί, μαζί τα λέγαμε. Ξεκινήσαμε το 2015 με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη το καλοκαίρι και πολλές φορές τα έχουμε συζητήσει και έχει και ανηφόρες και δυσκολίες και εμπόδια. Αυτή είναι μία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά όταν αποκλείς κόσμο. Θα σας πω, σε σχέση με το ερώτημά σας. Ναι. Μιλάτε για τα ψηφοδέλτια τώρα, κάτι το οποίο έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα το κοινό. Έχει γραφτεί. Είναι γνωστό. Βεβαίως. Υπήρχε. Από πού προέρχονται όλα αυτά? Έχουμε δύο αποφάσεις να πάρουμε για να πετύχει το εγχείρημα. Η πρώτη είναι να είναι ένας προοδευτικός φορέας, ο οποίος θα αποσαφηνίζει τις θέσεις του και θα είναι προοδευτικές σε κάθε θέμα. Μάλιστα. Στην πράξη. Μάλιστα. Και στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Το δεύτερο είναι να αποδείξει ότι είναι ισχυρή κεντροαριστερά. Ότι θέλει να δημιουργήσει την όσμωση μεταξύ των χώρων της Σοσιαλδημοκρατίας, Ανατολικής Αριστεράς και του Προοδευτικού Κέντρου και δεν αποτελεί, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να έχουν αλλάξει ονόματα, αλλά ο στόχος είναι αυτός, η ισχυρή κεντροαριστερά. Άρα δεν γυρνάμε πίσω, μόνο Πασόκ ή κάτι άλλο. Ναι, ισχυρή κεντροαριστερά. Ο κόσμος όμως πρέπει να αποτυπώνεται. Ότι εσείς αποκλείεται, όχι φέρνεται. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στα ψηφοδέλτια επίσης. Γιατί βάζετε το ερώτημα. Συνεπώς, σε όλη τη χώρα, αυτό το οποίο διεκδικεί και η Δημάρ, αλλά και τα άλλα κόμματα που συμμετέχουν στον φορέα αυτό, νομίζω είναι το αυτονόητο. Να μπορούν να είναι υποψήφοι στις διάφορες περιοχές της χώρας και εκεί που υπάρχουν πιθανότητες εκλογής για την επόμενη μέρα, γιατί έτσι νομίζουμε ότι θα συνεισφέρουν σε αυτό το πολύχρωμο φορέα που θέλουμε να υπάρξει, δηλαδή ένας φορέας ο οποίος θα περιέχει όλους αυτούς τους χώρους, έτσι ώστε να γίνει ισχυρός ο κόσμος. Δεν έρχεται αυτή τη στιγμή δεν θα έρθει με τη λογική, με μια λογική του παρελθόντος. Επιστροφής του παρελθόντος. Θέλει να φτιαχτεί η νέα ισχυρή προοδευτική παράταξη της χώρας. Σε αυτό πρέπει να ανταποκριθεί ο χώρος μας. Είστε ευχαριστημένος από τις δημοσκοπήσεις? Κοιτάξτε, αν έλεγα ότι θα είμαι ευχαριστημένος, δεν θα βλέπα τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψει. Κοιτάξτε, γιατί εσείς, με συγχωρείτε και σας προκαταλαμβάνω, σε όλο αυτό που περιγράφετε και στους 210.000 που πήγαν και ψήφισαν πέρσι, δεν βλέπω να αποτυπώνεται εγώ στις δημοσκοπήσεις. Κοιτάξτε. Όταν ξεκινήσαμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, τον Ιανουάριο του 2015 ήταν σε μια κατάσταση πολύ άσχημη τα κόμματα τα οποία συγκροτήσαν τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ενώ πριν. Και με το που τη συγκροτήσαμε, ανέβηκαν τα ποσοστά, έγινε ουσιαστικά. Φάνηκε ότι υπήρχε. Τέταρτη δύναμη. Ότι υπήρχε όρεξη. Εγώ να σας θυμίσω ότι ήμουν υποψήφιος στο Επικρατείας εκείνη την περίοδο, στο οποίο δεν είχε κλέξει βουλευτή το Πασόκ. Και μπήκαμε με τη λογική να ανεβούν τα ποσοστά, να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή την λογική. Προχωρήσαμε στη συνέχεια. Ήρθαν και άλλες δυνάμεις, παλέψαμε για να έρθουν και άλλες δυνάμεις. Μερικές φορές υπήρξαν και μπρος πίσω σε αυτή τη διαδικασία. Το Νοέμβριο έγινε η εκλογή επικεφαλής και τότε η εκλογή επικεφαλής ουσιαστικά αντιστοιχούσε σε διψήφια ποσοστά ο κόσμος που ήρθε και όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό 210.000. Δεν πρέπει να κάνουμε πίσω στη λογική της ισχυρής κεντροαριστεράς. Ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, από τότε και μετά, τι δεν πρέπει να χαθεί? Η λογική. Ότι θέλουμε πραγματικά όλους τους χώρους μας μαζί και τις πολιτικές και τις θέσεις που προέρχονται από αυτές, δηλαδή σε θέματα που πρέπει να ακούσουμε το προοδευτικό κέντρο, σε ορισμένα θέματα της οικονομίας, την ανανεωτική αριστερά, το χώρο το δικό μας, σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε θέματα εθνικά και σε άλλα ζητήματα. Θα πρέπει να υπάρχει η όσμωση με τον κορμό της Σοσιαλδημοκρατίας, το βασικό κορμό αυτής της συμμαχίας. Αν σε αυτό κάνουμε πίσω, και τα ποσοστά θα πάνε πίσω. Συνεπώς, εδώ χρειάζεται. Οι πολίτες αυτοί, ξέρετε γιατί ήρθαν οι 212.000. Δεν ήρθαν για να αναστηλώσουμε οποιοδήποτε κόμμα. Ήρθαν για να φτιάξουμε τη νέα ισχυρή προοδευτική παράταξη της χώρας. Σε αυτό θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Τότε θα είναι τα ποσοστά υψηλά και τότε, ξέρετε, θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε τους πολιτικούς σχετισμούς. Με αυτόν τον τρόπο και βέβαια με μια καθαρά προοδευτική πολιτική που θα μπορεί να πετύχει την προοδευτική ανατροπή. Γίνονται εκλογές. Νέα Δημοκρατία, πάντα με τις δημοσκοπήσεις σύμφωνα, μπορεί να μην πιάνει το στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Μητσοτάκης έτσι κι αλλιώς έχει καθαρίσει, και αυτό προς τιμή του από την αρχή, είτε είμαι αυτοδύναμος είτε όχι, θέλω συνεργασία. Το κόμμα, το μοναδικό εντός αγωγικών κόμμα που φαίνεται όμως ότι μπορεί να συνεργαστεί, είτε είναι αυτοδύναμος είτε όχι, είναι το δικό σας. Εσείς τι θα κάνετε με το εκλογικά? Κοιτάξτε, όχι προσωπικά, αντιλαμβάνεται. Μπαίνω και στα χωράφια για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και τη Ζήτηματά, αλλά είστε μέρος αυτού του κόμματος. Και τα συζητάμε συνεχώς. Ναι, μα γι' αυτό και το ρωτάω. Και να ξέρετε, είναι τα ερωτήματα του κόσμου. Ακριβώς. Κοιτάξτε. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ζητάει συνεργασίες, όπως το λέτε, θεωρητικά, ή να μιλάει για συνεργασίες. Αλλά στην πράξη,
έχει κάνει μια στροφή δεξιά. Και αυτό αποτυπώνεται στις πολιτικές της. Γιατί το λέτε αυτό, ο Μητσοτάκης δεν είναι πιο φιλελεύθερος και πιο κεντρός? Ο καθένας προέρχεται από κάπου. Αλλά το θέμα είναι τι κάνει όταν έχει μια αρμοδιότητα. Mm-hmm. Από τότε που έχει γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αλλάξει. Αντίθετα, νομίζω ότι υπάρχει και μια συντηρητική στροφή. Τι εννοώ? Σε θέματα ψηφοφοριών, σε θέματα με μια λογική θέλει να έρθει στην εξουσία, όπως ήταν ακριβώς ήθελε να έρθει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πώς. Δηλαδή, καταγγέλλοντας τα πάντα αντιγραφή. Μόνο. Δεν κάνω προγραμματική αντιπολίτευση. Λέω σ' όλα όχι. Όχι σ' όλα. Δεν ψηφίζω τίποτα, ανεξαρτήτως απόψεών μου. Και έρχομαι για να με πάρει το κύμα. Να σας το πω απλά. Κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ αγκάλιασε το κύμα των πλατιών των αγανακτισμένων. Και αυτό το κύμα το σκέπασε στην πορεία. Το ίδιο, αν προσπαθήσει να κάνει τώρα και η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να αγκαλιάσει ένα νέο κύμα ενός νέου εθνικολαϊκισμού. Εννοείται με αφορμή την περίοδο. Με αφορμή. Δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος, το αντίθετο λέω. Αλλά με αφορμή. Θα τον σκεπάσει στην πορεία όταν αναλάβει την εξουσία. Δυστυχώς, ακολουθεί μια πολιτική σε αυτό το επίπεδο, η οποία δεν θα μπορέσει την επόμενη μέρα να ακολουθήσει προοδευτικές πολιτικές. Ένα είναι αυτό που σας λέω. Και το δεύτερο είναι το εξής. Συνεργασία σε ποια βάση? Σε ποια βάση? Πρώτον, ας αφήσουμε να μιλήσει τον ελληνικός λαός πρώτα. Ας πει ο ελληνικός λαός πού κατατάσσει τις πολιτικές δυνάμεις. Λοιπόν, γιατί η δική μου θέση είναι ότι το κίνημα αλλαγής πρέπει να είναι ισχυρό για να μπορέσει να επιβάλλει και να συζητήσει όλες τις προοδευτικές συνεργασίες. Δηλαδή, ένα κίνημα αλλαγής που είναι μέσα στις τρεις πρώτες δυνάμεις, στο οποίο έχει διψήφια ποσοστά, μπορεί να επιβάλλει όρους προοδευτικής συνεργασίας. Αν αυτό δεν συμβεί και δεν είναι στις τρεις πρώτες δυνάμεις, καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα επιλέξει αυτή τη λύση. Επειδή είστε έμπειρος και έχουμε και απλή αναλογική με τις επόμενες εκλογές και έχουμε και μία προεδρική εκλογή μπροστά μας. Αν δεν συγκεντρωθούν οι 180 βουλευτές, για παράδειγμα, αν δεν συνεργαστείτε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν συγκεντρωθεί 180, ξέρετε, μπορούμε να πούμε πάλι στη βάσανο των εκλογών και μάλιστα με απλή αναλογική. Καλά, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα. Το οποίο εξαρτάται από το εξής. Πρώτα απ' όλα, πότε θα γίνουν εκλογές, πόσο θα απέχουν από την προεδρική εκλογή. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό. Διαφέρεται να γίνει το Σεπτέμβριο και σε 5 μήνες να γίνει η προεδρική εκλογή ή να γίνει αυτό το Φεβρουάριο έχετε και να έχει ένα χρόνο. Έχετε δίκιο το σε αυτό. Δεύτερο είναι ότι συνήθως σε απόσταση 6-7 μηνών δεν έχει αλλάξει το πολιτικό κλίμα έτσι που να έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση αναστροφή. Ναι, συνήθως. Οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι. Συμφωνώ σε αυτό. Οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τον Ιανουάριο του 2015 βγήκε και το Σεπτέμβριο του 2015 βγήκε. Ακριβώς. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα γι' αυτό. Ανεξάρτητα ότι ανακολουθεί μια διαφορετική πολιτική. Όταν έχει εκλέξει κάποιον για μια τετραετία, στον πρώτο χρόνο έχει μια ανοχή. Και ο πολίτης ίσως δεν παραδέχεται δημοσίως είτε στην κάλπη ότι έκανε λάθος. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Λέω λοιπόν, είναι άλλο να είναι στον τρίτο και στον τέταρτο χρόνο τη διακυβέρνηση. Και άλλο η προεδρική εκλογή τώρα που θα είναι στον πρώτο χρόνο. Συνεπώς, νομίζω θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια έβρεσης ενός υποψηφίου, ο οποίος θα μπορεί, όχι 180, 260 θα σας έλεγα, το λέω έτσι το νούμερο, για να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής, οι βασικές δυνάμεις, δεν λένε ότι θα πρέπει στην αναθεώρηση συντάγματος να βρούμε τρόπο για να μην πηγαίνουμε, να μην διαλύεται η Βουλή με το θέμα της εκλογής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ εδώ πέρα, όλοι ψάχνουν να δουν από τη μία. Αν χάνουμε, να μην βρεθούν τα 180, αν κερδίζουμε, να κλειδώσουμε τα 180. Νομίζω ότι επειδή δεν θα έχει αλλάξει, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, δεν θα έχει αλλάξει πολύ γρήγορα το πολιτικό κλίμα, θα υπάρχει μια λογική να βρεθεί ένας υποψήφιος, ο οποίος θα είναι ένας υποψήφιος ο οποίος μπορεί να ενώσει, γιατί αυτό είναι το θέμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να ενώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολιτικό κόσμο και να είναι αποδεκτός από την ελληνική κοινωνία. Κλείνοντας, όσον αφορά τα εκλογικά, ο Θανάσης Χαρόπουλος έχει αποφασίσει που θα είναι υποψήφιος σε ποια περιφέρεια? Κοιτάξτε, αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το θέμα το πολιτικό. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν πάμε καλά πολιτικά, όλα τα άλλα, ξέρετε, λύνονται. Δεν διαφωνώ. Εγώ διότι ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που έχετε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο. Όλα τα άλλα λύνονται. Ναι. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκαν ορισμένα ψηφοδέλτια, στα οποία δεν ανακοινώθηκαν τα κεντρικά στελέχη. Απλώς η απόφαση είναι να πάνε αυτά με τη νέα χρονιά. Και καλά το λέτε, συνεπώς, και εγώ δεν ρώτησα τυχαία. Συνεπώς, η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής. Γιατί αυτό αφορά εσάς, αφορά τον κύριο Παπαντρέου, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Βενιζέλο, κάποια στελέχη και την κυρία Γεννηματά. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει τη περιφέρεια που θα κατέβει σαν επικεφαλής, γιατί έχει το δικαίωμα να είναι σε τέσσερις περιφέρειες με το νέο εκλογικό σύστημα. Τι εννοεί ο εκλογικό σύστημα, να καταλάβει ο κόσμος? Το σπάσιμο της Β' Αθήνας και της περιφέρειας Αττικής δίνει και μία ακόμα περιφέρεια παραπάνω
στον εκάστοτε πρόεδρο επικεφαλή κάθε κόμματος. Νομίζω με τη νέα χρονιά θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες συζητήσεις και με τη Φόφη γεννηματά, έτσι ώστε να υπάρχει η κατάλληλη διάταξη δυνάμεων και των κεντρικών στελεχών, πέρα από τα στελέχη της βάσης, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι αδική το όλο εγχείρημα μια συζήτηση η οποία εστιάζει σε ψηφοδέλτια. Το λέω αυτό διότι καταλαβαίνω απολύτως, όχι το δικό σας και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όμως το κύριο ζήτημα είναι το πολιτικό. Η αγωνία η δική μου είναι να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, ο οποίος θα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία κυρίως, βεβαίως. Γιατί έτσι είναι ο προοδευτικός πόλος, έτσι είναι η προοδευτική παράταξη και η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη. Θα πετύχει την ανατροπή των πολιτικών σχετισμών και θα μπορέσει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να περάσει τις δικές του πολιτικές αυτός ο προοδευτικός πόλος. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται δουλειά. Και από εδώ και στο εξής είναι η πρόκληση σε όλους εμάς. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά αυτό το κύκλο της ομιλίας και της συζήτησης που έχουμε και πιστεύω ότι είναι πολύ, έχει ενδιαφέρον, σας άκουσα σήμερα στη Βουλή να είστε πύρινος με αφορμή τις 22 τροπολογίες. Και αν θέλετε την άποψή μου, καλώς κάνατε. Βέβαια όμως είναι κάτι το οποίο το ακολουθούσαν όλες οι κυβερνήσεις. Βέβαια αυτός ο όγκος των τροπολογιών λέτε εσείς ότι μπορεί να προαναγγέλει ή να φωτογραφίζει προώρες κάλπες. Πρώτον, κακώς γινόταν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κακώς γίνεται ακόμη χειρότερα μάλιστα και διευρυμένα και από τη σημερινή κυβέρνηση. Και με συγχωρείτε, αυτό που κάνει η σημερινή κυβέρνηση πριν 3,5 χρόνια το κατήγγειλε. Ακριβώς. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι έκανε προχθές η κυβέρνηση, όταν τελείωνε η συζήτηση ενός νομοσχεδίου κατεπήγοντος, ήρθαν δύο κατεπήγοντας την ίδια ημέρα, και όταν τελείωνε το νομοσχέδιο, το τελευταίο πεντάλεπτο κατατέθηκαν και παρατροπολογίες. Τότε κάνει στην Επιτροπή, κατευθείαν. Στο τέλος, 5 λεπτά τελευταία, κατατέθηκαν τροπολογίες 80 σελίδων του Υπουργείου Οικονομικών. Ολόκληρο νομοσχέδιο. Μα δεν μπορούσε να το διαβάσει κανένα. Μα και εσείς μπορεί να μην ξέρετε τι είναι. Δεν μπορούσε να το διαβάσει κανένα. Και καλό να είναι να λες γιατί δεν το ψήφισα, δηλαδή και κακό να είναι λες γιατί το ψήφισα. Συνεπώς έγινε μια διαμαρτυρία. Ο πρόεδρος Βουλής αποδέχτηκε να γίνει συζήτηση για την επόμενη μέρα. Οπότε συνεχίστηκε η συζήτηση σήμερα. Όμως αυτό θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Να βρούμε έναν τρόπο όταν τελειώνουν, κλείνουν οι υποθέσεις μιας χρονιάς ή μιας περίοδου, πριν τα Χριστούγεννα, πριν το Πάσχα, να βρίσκεται ένας τρόπος ότι να υποχρεούνται οι υπουργοί, για παράδειγμα, δύο ημέρες πριν τουλάχιστον να καταθέτουν τις τροπολογίες για να συζητούνται την τελευταία μέρα. Κάποιος τρόπος πρέπει να βρεθεί. Πρέπει να σταματήσει αυτό το νοσηρό φαινόμενο. Και επιτέλους, δεν μπορώ να ακούω επιχειρήματα. Μα και οι άλλοι τα ίδια κάναν ή και εμείς τα ίδια. Δεν είναι δυνατόν. Μας ακούν οι πολίτες και λένε θα απαξιώσουν όλο το πολιτικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Ρίχνουμε νερό στο μήλο δίθεν αντισυστημικών δυνάμεων, ακροδεξιών δυνάμεων, όταν ακολουθούμε τέτοιες πρακτικές. Και γι' αυτό πραγματικά εκνευρίζομαι, πραγματικά, όταν ακούω μια τέτοια λογική να υιοθετείται, γιατί δεν γίνεται αλλιώς και να έρχονται οι υπουργοί να την υποστηρίζουν. Ξέρετε ότι είχαμε πολλές τροπολογίες οι οποίες νομιμοποιούσαν δαπάνες που γίνανε όλα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δεν γίνανε με τον νόμιμο τρόπο. Για το μεταναστευτικό. Του Υπουργείου Εξωτερικών, 500.000 ευρώ, μισό δις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πείτε τα για να σας ακούσουν λίγο. Μισό δις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 500.000 ευρώ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πολλές εκ των οποίων δεν μιλάμε, δεν λέω μπορεί να μην είναι παράνομες, μπορεί να μην είναι ένα από το αρμόδιο όργανο. Αλλά εδώ θα έπρεπε να λειτουργεί το δημόσιο λογιστικό, το οποίο από το Δεκέμβριο του 2014 είναι έτοιμο για αυτό το λόγο, για να εφαρμοστεί και να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα και να παρουσιάζονται. Στο τέλος του χρόνου έρχονται να νομιμοποιήσουμε δαπάνες. Ποιος μπορεί να τις ελέγξει αυτές τις δαπάνες στη Βουλή? Μπορεί να τις ελέγξει κανένας? Η τροπολογία για την απευθείας ανάθεση εκλογικού υλικού, τι σημαίνει για σας? Ότι ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Και για πρόορες εκλογές. Ενώ για. Ναι, μα συγχωρείτε. Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν κάνανε πρόορες εκλογές, κάνανε με ένα διαγωνισμό. Τρέχαν το διαγωνισμό. Εδώ πέρα έχουμε απευθείας ανάθεση εκλογικού υλικού. Νομίζω είναι ετοιμασίες για εκλογές. Και επειδή ήρθε αυτό, και βέβαια τα είπαμε και στη Βουλή πριν 2-3 ημέρες, όταν ήρθε η συγκεκριμένη τροπολογία, νομίζω είναι μια διαδικασία πρόχειρη που προσπαθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να είναι έτοιμη σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για πολύ, πολύ πρόορες εκλογές. Ενώ σε σχέση με το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τα Χριστούγεννα. Εσείς, σαν Δημάρ, πότε βλέπετε να κάθεται η μπηλιά όσον αφορά τον χρόνο των εκλογών? Το πιο πιθανό θεωρώ ότι είναι το Μάιο. Οι πενταπλές κάλπες θεωρείτε ότι βοηθούν τον ΣΥΡΙΖΑ? Δεν βοηθούν τη χώρα. Το κρατώ αυτό που λέτε. Αλλά γενικά, όταν γίνεται αυτή η στόχευση, κάπου πρέπει να οδηγεί. Τουλάχιστον πιθανό να επιχειρείται να προκληθεί μια σύγχυση στο κοινό, στο εκλογικό σώμα. Ξέρετε, όταν είναι όλες μαζί οι εκλογές, θα τρέχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι για τις αυτοδιοικητικές, περιφερειακοί σύμβουλοι, θα υπάρχει μια διαδικασία. Με το οικογενειακό περιβάλλον να καταλαβαίνεις και θα καταλαβαίνετε ότι δεν θα συζητήσουμε σωστά ούτε για τις αυτοδιοικητικές. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ούτε για τις ευρωεκλογές. Θα σκεπαστούν όλα αυτά. Ούτε για τις ευρωεκλογές. Και σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ακριβώς. Και σε αυτές τις ευρωεκλογές, τι κρίνεται? Το μέλλον της Ευρώπης. Το λέω έτσι γιατί
αν αυξηθούν τα ποσοστά όπως φαίνεται των εθνικολαϊκιστών από όπου και αν προέρχονται. Ναι, όμως, κύριε Θοχαρόπουλο, δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει πρόβλημα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, όμως, δεν είναι τυχαίο ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης βλέπουμε αυτές οι δυνάμεις να αυξάνονται. Ναι, ακριβώς. Γιατί υπάρχει πρώτον, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα που τα βιώνουν οι πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να έρχεται πιο κοντά, οι πολίτες νιώθουν ότι είναι μακριά από το κέντρο λήψης αποφάσεων. Mm-hmm. Δεν αναγνωρίζουν ποιοι λαμβάνουν αποφάσεις. Είναι ένα πεδίο στο οποίο νομίζουν ότι κάποιοι αποφασίζουν για αυτούς χωρίς αυτούς. Και αν δεν λυθούν όλα αυτά, αν δεν έχουμε μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση και αν δεν προχωρήσουμε προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έτσι ώστε να ασκούνται πραγματικά πολιτικές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, έχουμε νομισματική ένωση, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε οικονομική ένωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν όλα αυτά δεν επιληθούν σε ένα τέτοιο επίπεδο, αν στο προσφυγικό, για παράδειγμα, δέστε, το προσφυγικό δεν αντιμετωπίζεται κοινά ευρωπαϊκά. Γιατί αν είχε αντιμετωπιστεί κοινά ευρωπαϊκά, δεν έχουμε τρομερό αριθμό προσφύγων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να το χειριστεί. Όταν το δίνει μόνο σε 2-3 χώρες, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Όταν όλα αυτά δεν τα βλέπουν, αυτό δίνει το έδαφος όλες αυτές τις δυνάμεις να αναπτύσσονται. Και ξέρετε τι κάνουν αυτές οι δυνάμεις? Χαϊδεύουν αυτιά. Γιατί όταν οι λύσεις φαίνονται δύσκολες μετά, παρουσιάζουν μια εύκολη λύση που ακούγεται πολύ εύκολα. Χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών και σε αυτό θα πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε εμείς τις λύσεις στους πολίτες. Δεν είναι εύκολο, αλλά οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, οι προοδευτικές δυνάμεις, έχουμε έναν πραγματικά δύσκολο ρόλο και πρέπει να πείσουμε τους πολίτες. Και το Μάιο έχουμε ευρωεκλογές. Δεν το ξέρει κανένας, ούτε τα διλήμματα πηγαίνουν, ούτε το διακύδευμα. Το μεγάλο δίλημα των ευρωεκλογών είναι να μην επικρατήσει ο εθνικολαϊκισμός, η ακροδεξιά, αυτές οι δυνάμεις, οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις. Να μην πάμε πίσω στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Κλείνοντας, επειδή εκπέμπουμε κιόλας από το κέντρο των Αθηνών, έτσι, πάνω απ' όλα, Νάσος Ηλιόπουλος σήμερα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών. Εσείς έχετε αποφασίσει ποιον θα στηρίξετε, έτσι. Είναι ο κύριος Γεωργιάδης που κατεβαίνει και ο κύριος Μπακογιάννης. Στη λύση, Ηλιόπουλου, πώς τη βλέπετε? Θεωρώ ότι πρόκειται περί. Γενικά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προχωρήσει στο θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, ενώ την προηγούμενη φορά είχε κάνει το ίδιο λάθος. Νομίζω κάνει πάλι το ίδιο λάθος. Πρόκειται περί στενών επιλογών. Είτε πρόκειται για Θεσσαλονίκη είτε για την Αθήνα. Στις οποίες, τι είπα, να μπετονάρει ή να περιχαρακώσει ένα συγκεκριμένο χώρο? Δεν ξέρω. Πάντως είναι φανερό ότι δεν είναι όχι μόνο νικηφόρες, αλλά δεν μπορούν να φέρουν και κανέναν άνεμο προοδευτικής αλλαγής στις τοπικές κοινωνίες. Τι εννοώ? Η Δημάρ, με τις λίγες δυνάμεις που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι προτάσεις της έγιναν. Οι δικές σας ήταν οι προτάσεις. Δήμαρχος Αθηναίων. Μπουτάρης και Καμίνης. Μπουτάρης και Καμίνης. Αλλά όχι μόνο. Ελευσίνας, Τσουκαλάς, Χανίων, Βάμβοκας, Ιωαννίνων. Σας λέω για μεγάλες πόλεις. Εσείς τώρα στηρίζετε τον κύριο Γερουλάνο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Βέβαια. Το κίνημα αλλαγής στηρίζει τον κύριο Γερουλάνο. Αλλά σας λέω ότι όλες αυτές οι προτάσεις, mm-hmm. οι οποίες είχαν υπάρξει σε όλη τη χώρα, έγιναν νικηφόρες γιατί δεν ήταν στενές κομματικές. Αντιληφθήκαμε ότι ο κόσμος θέλει προοδευτικές επιλογές οι οποίες είναι από την κοινωνία και φέραμε τον κόσμο, την ανανεωτική αυτή πνοή, τη φέραμε πραγματικά μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό θα πρέπει να κάνουν οι προοδευτικές δυνάμεις και όχι να υπάρξει μια κομματική περιχαράκωση. Πάντως, η κομματική περιχαράκωση δεν βοηθάει την αυτοδιοίκηση. Πάντως, πριν ένα μήνα, έτσι χαρτολογώντας, ο Πρωθυπουργός είχε πει τότε σε δημοσιογράφους ότι αυτός που θα κατεβεί είναι άχαστος. Μήπως είχε στο μυαλό του κάτι άλλο? Λέτε. Οπότε θεωρείτε ότι δεν ήταν η λύση ίσως ή αυτό? Νομίζω τότε ήταν που είχε κάνει ένα σχόλιο σε σχέση με τον αθλητισμό. Ναι, ότι είναι άχαστο. Θα μπορούσε να ήταν ένας από τον αθλητικό. Αυτό το βγάλαμε στο συμπέρασμα από την έννοια ότι αφού δεν χάνει, ότι όπου ήταν ή όπου εργαζόταν ή όπου αναθλούνταν δεν είχε χάσει ποτέ, ήταν πρωταθλητής, ήταν νικητής ή οτιδήποτε. Δεν νομίζω μετά την ανακοίνωση υποψηφιότητας να υπάρχει το ίδιο κλίμα ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε και στην. Πάντως όμως, παρά αυτό που λέμε τώρα, σε πολλές περιπτώσεις ΣΥΡΙΖΑ και κίνημα αλλαγής έχουν κοινούς υποψηφίους στις περιφερειακές εκλογές. Καλά, να σας πω κάτι. Αυτό δεν είναι αρνητικό. Εγώ δεν είπα ότι είναι αρνητικό. Απλώς παρά τις διαφορές, τις κόντρες και τις αντεγκλήσεις, εδώ είναι ποιος θα σκεπά στο κέντρο περισσότερο. Να σας πω χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Ναι. Το κίνημα αλλαγής στηρίζει, για παράδειγμα, στην Κρήτη, στην Στερεά Ελλάδα, οι υποψήφιους περιφερειάρχες, στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίους τους στήριζε και την προηγούμενη φορά, ήταν υποψήφιοι του χώρου και τώρα αποφασίζει να τους στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή το παράδειγμα του Μπουτάρη, που τελικά δεν είναι υποψήφιος, αλλά αν ήταν υποψήφιος. Ότι ξεκινάτε εσείς πρώτοι. Το στήριξε η Δημάρ το 2010, το στήριξε η Δημάρ το 2015 μαζί με το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια έρχεται το κίνημα αλλαγής μετά από 8 χρόνια και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αναγνωρίζει ότι πράγματι έφερε την αλλαγή την προοδευτική και θα μπορούσε να ήταν μια καλή υποψηφιότητα.
Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε ο ίδιος τελικά να μην είναι υποψήφιος. Ναι, ναι, αυτό ναι. Είναι δικό του θέμα. Ναι. Αλλά λέω αν ήταν υποψήφιος. Έτσι, συγγνώμη, αυτό γιατί είναι κακό. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι ουσιαστικά τα κόμματα να μένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά. Να μπορούν όχι να δίνουν χρήματα, αλλά να στηρίζουν τους υποψήφιους οι οποίοι είναι οι καταλληλότεροι. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να μην έχει καν σχέση και με τις. Ξέρετε, στο Ηράκλειο την προηγούμενη φορά η Δημάρχη είχε στηρίξει τον νυν δήμαρχο που εκλέχθηκε και εκεί, τον οποίο τον έχει στηρίξει και η Νέα Δημοκρατία εκείνη την περίοδο. Γεγονός. Θέλω να σας πω. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν απλώς να βάζουμε την αυτοδιοίκηση σε μια τέτοια λογική. Και στις περιφέρειες, πόσο σας έχει αγκαλιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις κόντρες και όλα αυτά που συζητούσαμε πριν από λίγο. Είναι στο σχέδιο αυτό. Να σας σκεπάσει. Είναι στο σχέδιο αυτό το οποίο λέει, μιλάει για την σύγχυση που μπορεί να προκληθεί στους πολίτες στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όταν θα γίνουμε όλες μαζί τις άλλες εκλογές. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει επιτέλους να αποφασίζουμε με βάση το συμφέρον το εθνικό, όχι το κομματικό. Άρα και τον χρόνο των εκλογών με βάση το εθνικό συμφέρον να το αποφασίζουμε και τον χρόνο των, για παράδειγμα, οι αυτοδιοικητικές εκλογές είχαν αποφασιστεί στην αρχή από το ΣΥΡΙΖΑ να μην γίνουν μαζί με τις ευρωεκλογές. Ναι, ναι. Και ξαφνικά άλλαξε και πήγαν να γίνουν μαζί με τις ευρωεκλογές. Λοιπόν. Όλες αυτές οι αποφάσεις να γίνονται με βάση το κομματικό συμφέρον, ξέρετε, δεν δημιουργούν τελικά ένα θετικό κλίμα για την ίδια τη χώρα. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ καλή κουβέντα. Φάνηκε και από τους τηλεθετές και από τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε να τα πούμε με το νέο έτος. Καλά Χριστούγεννα να έχετε. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα εσάς, τους τηλεθεατές που και σήμερα και από το βράδυ ήσταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Μίλιος Λιάτσος. Αύριο νωρίς το πρωί Κόντρα News στα περίπτερα και 24ωρη ενημέρωση στο kontranews.gr. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.